Με έχει τριμώξει στα σκοινιά, με έχει ταράξει τις μπουνιές. Είμαι ο Μοχαμετάλικη, είσαι η κυβέρνηση US. Κρατά πυρούνι μαχαίρι, με έχει φιλέτο στο πιάτο. Μα είμαι ο Σαπάτα και ο Βίγιακη, είσαι το Πορφυριάτο. Ήταν μη γίνει η αρχή, δεν αντιστρέφεται τώρα. Κι ήταν γεμάτη πλατεία, απ' άκρη σ' άκρη στη χώρα. Το ψιθυρίζαν που λες, οι φοιτητές στις σχολές. Το είχαν γράψει φοινικές στις πιο παλιές περγαμινές. Το είχαν πει του Νερούδα και του Αγέντε στη Χιλή. Το τραγουδούσαν στην Κούβα τη Γκράνμα κάτι τρελή. Στο κελί του Φρατζοβάνι, Χρυσοπίκιλ, Τιακέλη, Μαντώνες του Φιλίππο Λίπη, Ζέφυρη του Μποτιτσέλη. 100 χρόνια και βάλε το λέγει ο Μάρκες στο Μακόντο. Κι η θυσία του Αργεντίνου δεν πήγε στο Βρόντο. Στη Μασαλία του Ιτσό και στη γωνιά αυτή που ζω. Σου το είχα πει κάποια βραδιά και δεν σου φάνηκε χαζό. Τώρα στο κάνω τραγούδι με λόγια απλά να το θυμάσαι. Τα πρωινά που θα ξυπνά, τα βράδια που θα κοιμάσαι. Και λέει το κάθε του ρεφρέν λόγω τιμή. Τόσα πιο κόσμο θα δει, θα τον αλλάξουμε εμεί. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και μετά από κάποια χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Συναντήμαι πάλι με τον Λεωνίδα τον Οικονομάκη από το Social Waste, για άλλο λόγο βέβαια. Και πάλι βραχνιασμένος είμαι. Πάλι βραχνιασμένος είναι, γιατί πάλι μετά από live. Λεωνίδα, καταρχάς ευχαριστώ που αποδέχτηκες να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του σαν τον Ζαπάτα και τον Τσε, η Ζαπατίστρας και η Βολιβιανή Κοκαλέρωσα της εκδόσης Ακυβέρνητες Πολιτείες. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να πεις βασικά ποιος είναι ο σκοπός της έρευνάς σου, γιατί περί έρευνας πρόκειται, δεν είναι. Και αν υπάρχει κάτι σχετικό στην διεθνή και στην εγχώρια βιβλιογραφία. Ωραία. Να σου πω ότι το βιβλίο αυτό ξεκίνησε ως διδακτορική διατριβή. Mm-hmm. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το EUI, όπου είχα εγώ μια υποτροφία και έκανα το διδακτορικό μου. Η θεματική του, ας πούμε, ήταν η σύγκριση δύο κοινωνικών κινημάτων με σκοπό να εντοπίσω, ας πούμε, μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση, τους λόγους για τους οποίους, ενώ ξεκινούν από παρόμοιες αφετηρίες, τελικά παίρνουν διαφορετικούς δρόμους. Και τελικά ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δύο εμπολείς ηθαγενικά, ας πούμε, κυρίως κινήματα σε παρόμοιες συνθήκες και οικονομικές και γεωγραφικές, τέλος πάντων περιβαλλοντικές, όπως θες πες το, αποφασίζουν να πάρουν άλλους δρόμους προς την κοινωνική αλλαγή. Έτσι, ο σκοπός ήταν ο κοινωνικός μετασχηματισμός, κοινωνική αλλαγή και δύο περιπτώσεις. Και ενώ και οι δύο, ας πούμε, και τα δύο αυτά κινήματα επιλέγουν μια στρατηγική, στην πορεία την αλλάζουν. Και το άλλο ερώτημα ήταν γιατί την αλλάζουν και πώς. Οπότε, ξεκινώντας από τη θεωρία μας, ας πούμε, τι λέει η θεωρία των κοινωνικών κινημάτων, προσπάθησα να βρω κάποιες πιθανές απαντήσεις και μετά πήγα στο πεδίο. Εγώ χρησιμοποίησα έτσι μια... Είχα μια εθνογραφική προσέγγιση. Η εθνογραφία είναι δύο πράγματα, έτσι. Στην πραγματικότητα σημαίνει λόγος περί εθνότητας, έτσι, γραφή περί εθνότητας. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να είναι δύο πράγματα, μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας, που τη λέμε εθνογραφία, μια εθνογραφία για τους απατήστες και τους κοκαλέρωσες, ας πούμε. Και είναι και η διαδικασία. Δηλαδή είναι η έρευνα πεδίου, η οποία βασίζεται στην η επιτόπια έρευνα πεδίου, που συνήθως είναι και μακροχρόνια, η οποία βασίζεται στη συμμετοχική παρατήρηση, δηλαδή ο ερευνητής προσπαθεί να προσεγγίσει τα υποκείμενα της έρευνάς του ζώντας μαζί τους και δρώντας μαζί τους, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλες μεθόδους, μπορεί να χρησιμοποιήσει και έρευνα αρχείου ή μπορεί να κάνεις και ποιοτικές συνεντεύξεις ή μπορεί να κάνεις και ό,τι άλλο φανταστείς, ας πούμε. Αυτά τα έκανες και εσύ, εννοείς, εκτός, ναι, από το τι έζησες, ας πούμε, μαζί τους. Ναι, εγώ χρησιμοποίησα αναλόγως και με την περίσταση και οι μηδομένες συνεντεύξεις και έρευνα αρχείου, mm-hmm, για να απαντήσω κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις μελέτες περίπτωση που παρακολουθούσα. Και η εθνογραφία βασικά βασίζεται στη συμμετοχική παρατήρηση, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Τώρα, η εθνογραφία είναι μια παρεξηγημένη μέθοδος. Πολλοί την αποδίδουν, ας πούμε, στους
στους ανθρωπολόγους, ότι είναι η μέθοδος των ανθρωπολόγων. Mm. Στην πραγματικότητα δεν είναι η μέθοδος των ανθρωπολόγων, είναι η κυρίαρχη μέθοδος στην κοινωνική ανθρωπολογία, δεν είναι η μόνη, ούτε ήταν πάντα η μόνη, και επίσης είναι μια αποδεκτή μέθοδος και των κοινωνιολόγων και των πολιτικών επιστημόνων, έτσι. Αλλά και σε άλλους, ακόμα και ο Engels, ας πούμε, στη ζωή της εργατικής τάξης στην Αγγλία, ας πούμε, εθνογραφία κάνει στην πραγματικότητα. Έτσι, οπότε δεν είναι μια μέρα που ανήκει στους ανθρωπολόγους. Χρησιμοποίησα λοιπόν έτσι, την εθνογραφία εγώ ως προσέγγιση κυρίως. Έμαθα ισπανικά στο βουνό, σε ένα σαπατίστικο σχολείο. Έζησα στο Μεξικό on and off περίπου 2 χρόνια. Και ένα εξάμηνο περίπου στη Βολιβία. Αργότερα έζησα και σε άλλες χώρες της Αμερικής για άλλες αφορμές, αλλά για αυτό το βιβλίο κάπως έτσι το προσέγγισα. Και τελικά εκδόθηκε. Αρχικά υποστήριξα τη διδακτορική διατριβή μου στο EUI, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Μετά εκδόθηκε διεθνώς, ας το πούμε έτσι, από τον Balgrave, με άλλο τίτλο, στα αγγλικά. Και μετά βρέθηκαν τα παιδιά από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, που είναι και ένα έτσι εκδοτικό εγχείρημα, συνεργατικό, με το οποίο έχω και καλές σχέσεις και προσωπικές. Και, ήθελα από εκεί να βγει το βιβλίο μου στα ελληνικά, για να το μεταφράσουμε, έτσι. Οπότε μεταφράστηκε το βιβλίο. Μεταφράστηκε από τον Γιώργο του Παπα-Νικολάου και την Ανίτα Χατζίκου, που κάνει και την επιμέλεια, και εκδόθηκε και στα ελληνικά από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Mm-hmm. Ωραία. Άρα υπάρχει κάτι σχετικό σε σχέση με το θέμα, ας πούμε, που ασχολείται και σωστά. Το πώς το διαχειρίζεσαι. Ξέχασα να σου το πω αυτό. αν υπάρχει κάτι σχετικό. Σε σχέση με αυτό το θέμα, όχι. Και σε σχέση με αυτό το θέμα δεν υπήρχαν ακριβείς απαντήσεις ούτε και στη θεωρία των κοινωνικών κινημάτων. Έτσι, υπήρχαν. Εντάξει, μην μπούμε τώρα στη θεωρητική συζήτηση. Η προσέγγιση είχε να κάνει κυρίως με τις πολιτικές ευκαιρίες και το αν είναι ανοιχτές οι πολιτικές ευκαιρίες ή κλειστές, και αν είναι ανοιχτές τις χρησιμοποιούν και αν δεν είναι δεν τις χρησιμοποιούν. Κάπως έτσι ήταν η ιστορία. Σε σχέση με τα συγκεκριμένα κινήματα, με τους κοκαλέρους δηλαδή και τους σαπατίστας, παρότι για τους απατίστες υπάρχει άπειρο υλικό, όχι τόσο στα ελληνικά, να πω την αλήθεια, για τους κοκαλέρους δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει του Πιπίνη ένα βιβλίο για τον Εύω Μοράλες, το οποίο είναι λάθος από τον τίτλο του ήδη. Δηλαδή λέει «Ο πρώτος ηθαγενής πρόεδρος στη Λατινική Αμερική», δεν ισχύει, στον τίτλο το λέει. Δεν είναι ο πρώτος ηθαγενής πρόεδρος στη Λατινική Αμερική, είναι στη Βολιβία, δεν είναι στη Λατινική Αμερική. Πάει ο Μπενίτο Χουάρες στο Μεξικό, 100 χρόνια πριν τον Εύω, τέλος πάντων. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και είναι και μια δημοσιογραφία, είναι βασικά μια συνέντευξη με τον Εύω Μοράλες, δεν είναι μια έρευνα για τους κοκαλέρους. Για τους απατήστες υπάρχει πάρα πολύ υλικό στη διεθνή βιβλιογραφία, λιγότερο στην ελληνική, αλλά υπάρχει. Αλλά δεν κοιτάει το προηγούμενο κομμάτι. Δηλαδή πριν από το 1994 τι συμβαίνει, την προϊστορία του απατήστικου κινήματος. Όταν ξεκινούσα δεν υπήρχε ούτε στα ισπανικά. Υπήρχαν 2 διατριβές, μια πτυχιακή εργασία και μια διατριβή, μια διπλωματική εργασία και μια πτυχιακή μάλλον, μιας Μεξικανής έτσι, ιστορικού που είχε ασχοληθεί με το ζήτημα και είχε κάνει και καλή δουλειά. Αλλά αυτό για να το βρεις έπρεπε να πας στο Μεξικό και δεν κυκλοφόρησε τα βιβλιοπολία, έπρεπε να το ψάξεις μέσα από να μπεις αυτά τα δίκτυα και να τα βρεις. Και επίσης, ενώ υπήρχε πάρα πολύ υλικό για το τι σημαίνει από το 1994 και έπειτα, γιατί πέφτουν τα φώτα, ας πούμε, διεθνώς πάνω στο κίνημα αυτό, στο Μάρκος, στα ανακοινοθέντα, σε όλη αυτή την ιστορία. Το τι συνέβαινε πριν ήταν λίγο σαν παραμύθι, ας πούμε, που δεν είχαμε και πολλές πληροφορίες και το ίδιο το κίνημα δεν δίνει και όσοι συμμετείχαν δεν πολύ μιλάνε και υπάρχουν και κάποιες διασπάσεις και στο εσωτερικό του κινήματος αυτού. Οπότε εγώ έπρεπε να τους βρω αυτούς. Κυρίως βασίστηκα σε αρχαιακό υλικό για να απαντήσω τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την προϊστορία του σαπατισμού, με τις Forces de Liberation Nationale, τις δυνάμεις εθνικής απελευθέρωσης. Βρήκα υλικό, έτσι περίπου 1000 σελίδες αρχαιακό υλικό, το οποίο το έχω
Και βρήκα και κάποιους πρωταγωνιστές, επιζώντες μάλλον, γιατί πολλοί από αυτούς είτε βασανίστηκαν είτε δολοφονήθηκαν από κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι μου μίλησαν. Κάποιους από αυτούς τους έψαχνα 4 χρόνια να τους βρω. Δηλαδή, ο κομμαντάντε Χερμάν, ας πούμε, που ήταν ο αρχηγός, σε αυτόν ήταν σουμπ-κομμαντάντε ο Μάρκος, έτσι, της υπόθεσης, είχε δώσει 5 συνεντεύξεις όλη του τη ζωή, ας πούμε, και μου έδωσε και εμένα 1. Δεν ξέρω γιατί μου την έδωσε, μου πήρε 4 χρόνια να μου τη δώσει, δεν μου την είχε δώσει όταν τέλειωσα το διδακτορικό μου, ούτε και όταν έβγαλα το βιβλίο, στα αγγλικά, δεν στα αγγλικά. Δεν την έχει. Στα αγγλικά έχει του Χερμάν, δεν έχει, δεν έχει του Φρανκ. Στα αγγλικά έχει του. Δεν την είχα όταν είχα το διδακτορικό μου. Στα αγγλικά την προσέθεσα και απλώς μου ήρθε ένα μήνυμα. Εγώ είχα μπει στα δίκτυα, με ξέρανε κάπως. Όταν κάνεις εθνογραφία, γνωρίζεις και τους ανθρώπους, σε γνωρίζουν και αυτοί, μπαίνεις σε αυτές τις ιστορίες. Με κάποιο τρόπο υπάρχει μια εμπιστοσύνη, έτσι. Και κάποια μέρα μου ήρθε ένα μήνυμα, μόλις είχα τελειώσει το διδακτορικό μου, το είχα αποστηρίξει και λίγο πριν και το βιβλίο, και μου ήρθε ένα μήνυμα ότι ο κομμαντάντε θα είναι στη Μαδρίτη σε 10 μέρες και θέλει να μιλήσετε. Εγώ τον κυνηγούσα 4 χρόνια και δεν ήθελε να μιλήσουμε. Δεν ξέρω γιατί ήθελε να μιλήσουμε ή τι τον έπεισε να μου μιλήσει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα 300 ευρώ στο λογαριασμό μου, το εισιτήριο για τη Μαδρίτη έκανε 250, τα έδωσα και πήγα. Και συναντήθηκα και μου έδωσε μια συνέντευξη. Επίσης έχω μια συνέντευξη με τον Φρανκ, ο οποίος πέθανε πέρυσι επί κοροναϊού, από κοροναϊό πέθανε. Είναι ένας από τους 6 ανθρώπους που ιδρύουν τον ΕΣΕΤΑ LN στις 17 Νοέμβρη 1983 στη Τζιάπας, είναι ηθαγενής. Ο οποίος επίσης αποφάσισε να μου μιλήσει και ίσως είναι η τελευταία συνέντευξη που έδωσε πριν πεθάνει. Ο οποίος είχε ένα, πάλι όταν μπαίνεις σε αυτά τα δίκτυα μαθαίνεις ποιος είναι ποιος, ας πούμε. Αυτός δεν έχει μιλήσει σχεδόν σε κανέναν. Είχε ένα μικρό έτσι, μια ταβέρνα, τύπου ταβέρνα στο Σαν Κριστόβαλ. Εγώ έμαθα ότι αυτός είναι ο Φρανκ και έχει αυτή την ταβέρνα. Πήγα, τον βρήκα μετά από χρόνια, μετά το διδακτορικό και μετά το βιβλίο στα αγγλικά. Και πριν βγει αυτό στα ελληνικά. Στα ελληνικά υπάρχει το υλικό από το συνέδριο του Φρανκ, δεν υπάρχει στα προηγούμενα. Πήγα, του είπα ότι ξέρω ποιος είναι, είμαι αυτός που είμαι. Και αν θέλει να μου μιλήσει, αυτό στην αρχή νόμιζε ότι ήμουν μπάτσος. Και μου λέει, αν είσαι μπάτσος με βρήκες, οπότε κάνω ό,τι θες, αλλά αν δεν είσαι, πες μου ποιος έστειλε. Του είπα ποιος με έστειλε, για κακή μου τύχη δεν συμπαθούσε αυτό που με έστειλε, οπότε μπορούσε να χαλάσει και εκεί η δουλειά. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο αποφάσισα να μου μιλήσει, μου λέει, ωραία, θα έρχεσαι κάθε απόγευμα, με το που θα κλείνω εγώ κατά τις 5 το μαγαζί, 5-6, γιατί ανοίγει κυρίως πρωινά έκανε, και καφέ, κατά τις 5-6 που θα κλείνω το μαγαζί, θα κλείνουμε τις πόρτες και θα τα πούμε. Και έτσι έκανα. Πήγαινα κάθε απόγευμα, έκλεινε την πόρτα και μιλούσαμε. Η συμφωνία με τον Φρανκ ήταν ότι δεν θα ηχογραφήσω. Με τον Χερμάν δεν ήταν αυτή, με τον Χερμάν έχω ηχογραφήσει. Οπότε δηλαδή πήγαινε το χέρι μου έτσι, ναι. Του έστειλα τη συνέντευξη, γιατί ήθελε και αυτός για το αρχείο του, γιατί δεν τα είχε γράψει. Και ήθελε να το έχει, ίσως θα δημοσιεύσει, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, δεν προλαβε. Και μετά από κάνα χρόνο εκεί γύρω, όταν βγήκε το βιβλίο, μου έστειλε ένα μήνυμα η κόρη του ότι ο Φρανκ έφυγε και κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό το υλικό κάποια στιγμή. Αλλά τέλος πάντων αυτά δεν υπήρχαν σε σχέση με τον σαπατισμό, ούτε στη διεθνή βιβλιογραφία, ούτε στην ελληνική, πόσο μάλλον στην ελληνική. Σε σχέση με τους Κοκαλέρος, ενώ ξέραμε πολλά, ας πούμε, γιατί πάλι πέσαν τα φώτα και συνήθως όπου πέφτουν τα φώτα κοιτάμε. Εγώ ήθελα να κοιτάξω εκεί που δεν δείχνουν τα φώτα. Όταν κέρδισε ο Εύω Μοράλες εκλογές, ξέραμε πάρα πολλά πράγματα για το κόμμα, για το Movimiento del Socialismo, γιατί όλοι με αυτό ασχολήθηκαν, αλλά δεν ξέραμε για το κίνημα που το γέννησε. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή σχεδιάζαν να κάνουν Αντάρτικο στη Τζαπάρε.
Αυτά προέκυψαν από την έρευνα, πάλι εξαιτίας της παραμονής εκεί. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα εκεί, αν δεν γνώριζα ανθρώπους, αν δεν έμενα εκεί, αν δεν με εμπιστεύονταν οι άνθρωποι εκεί, δεν θα είχα αυτές τις πληροφορίες. Τώρα, αυτές είναι οι, οι καινοτομίες, ας πούμε, του βιβλίου αυτού. Να πούμε τώρα λίγα πράγματα για το βιβλίο, για το περιεχόμενο ενός του βιβλίου, έτσι, να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Τώρα, βέβαια, αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα, το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, είναι τεράστιο προφανώς. Από πού ξεκίνησε η εξέγερση των Ζαπατίστας και ποια είναι πάνω κάτω η προϊστορία τους, πώς γεννήθηκε αυτό το πράγμα. Από πού ξεκίνησε. Καταρχάς, πρέπει να πάμε να μιλήσουμε για την απεικιοκρατία. Είναι βασικά, είναι η συνάντηση δύο κόσμων. Η συνάντηση δύο κόσμων για να το σαπατίστικο κίνημα. Ο πρώτος κόσμος είναι ο κόσμος των Ιθαγενών. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κυρίως Μάγιας οι σαπατίστας, η βάση υποστήριξη των σαπατίστας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, πριν από 45.000 χρόνια, πριν από 15.000 χρόνια, ο Homo sapiens περνάει από το Βερίγγιο Πορθμό, έτσι, σε αυτό που λέμε Αμερικές, και αρχίζει να κατεβαίνει από πάνω προς τα κάτω και φτάνει μέχρι και το Μεξικό και παρακάτω. Από τότε, μέχρι και το 1492, δεν υπάρχει επαφή των δύο κόσμων αυτών, δηλαδή των Homo sapiens που έμειναν στην Ευρώπη και των Homo sapiens που πέρασαν και κατέβηκαν. Οπότε δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικοί πολιτισμοί, δύο διαφορετικοί κόσμοι, έτσι, οι οποίοι συναντώνται, όχι με τις καλύτερες συνθήκες, το 1492. Με την κατάκτηση, ας πούμε, της Αμερικής ή των Αμερικών, πες το πώς θες. Και από τότε έχουμε μία σχέση υποτελών, έτσι, και κατακτητών. Οπότε έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταπιέζονται με όλους τους τρόπους από το 1492 μέχρι και σήμερα. Και σήμερα υπάρχει αυτή η καταπίεση και η διάκριση. Από την άλλη έχουμε ένα κίνημα νεαρών κυρίως ανθρώπων προοδευτικών του Μεξικού, οι οποίοι από την επανάσταση της Κούβας και έπειτα έχουν πιστέψει, ας πούμε, στον επαναστατικό δρόμο της κοινωνικής αλλαγής και προσπαθούν να κάνουν την επανάσταση και στο Μεξικό. Δεν θα βρουν βοήθεια ούτε από την Κούβα, γιατί η Κούβα είχε την πολιτική ότι με το Μεξικό δεν μπλέκουμε, γιατί υπήρχαν και φιλικές κυβερνήσεις, ας πούμε, έπαιρναν και προμήθειες από εκεί, κάπως με το Μεξικό δεν τα βάζουμε. Μπορούμε να οργανώσουμε, γιατί χρηματοδοτούσε αντάρτικα κίνημα σε όλη την Αμερική, αλλά σε σχετικές έρευνες, ας πούμε, θα δεις ότι οι κουβανοί υπεύθυνοι της οργάνωσης του αντάρτικου στην Αμερική λένε ότι για το Μεξικό εκεί που τρως δεν χέζεις. Οπότε δεν υπήρχε πρόθεση βοήθειας και εκπαίδευσης, όμως υπήρχε η ανάγκη, έτσι, από το κίνημα των νέων ανθρώπων. Υπήρχε επίσης μια πολύ μεγάλη καταστολή στο Τλατελόλκο το 68, που απέδειξε, ας πούμε, στους νέους του Μεξικού ότι ο δρόμος δεν θα έρθει με τη διαμαρτυρία και τους θεσμικούς, έτσι, δρόμους που έχουμε για την κοινωνική αλλαγή, γιατί μας σκοτώνουν. Οπότε κάποιοι από τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό το κίνημα, μετά από διάφορα στάδια που είναι περίπλοκο να τα πούμε τώρα, υπάρχουν στο βιβλίο, βρίσκονται στη Τσιάπας και μετά από αποτυχημένες προσπάθειες που οδήγησαν σε δολοφονίες, εξαφανίσεις συντρόφων τους κτλ. Και στείνουν το αντάρτικο, το ΕΣΕΤΑΕΛΕΝΕ, τον ΕΣΕΤΑΕΛΕΝΕ. Από εκεί και πέρα, γύρω από τον ΕΣΕΤΑΕΛΕΝΕ, στείνεται και ένας κόσμος Ιθαγενών, Μάγιας, που βλέπουν στον ΕΣΕΤΑΕΛΕΝΕ ένα τρόπο, ας πούμε, για να ξεφύγουν από την εξαθλίωση, έτσι, με τα όπλα. Η καινοτομία που φέρνει ο ΕΣΕΤΑΕΛΕΝΕ είναι ότι πάρουμε τα όπλα και θα ξεσκοθούμε. Και στείνεται ένα πάρα πολύ δυνατός πυρήνας εκεί και στην Τσιάπας, που
σε συνθήκες έτσι σιγής ηχθείως προετοιμάζεται και εμφανίζεται την 1η Γενάρη του 1994. Μάλιστα το μεξικάνικο κράτος δεν είχε ιδέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν διαβάσει κανείς την αυτοβιογραφία του Κάρλος Αλένας Δε Κορτάρη, που ήταν ο πρόεδρος της χώρας, λέει ότι ξέραμε ότι υπάρχει ένα αντάρτικο, αλλά με σύμφωνα στις πληροφορίες μας ήταν, ξέρω εγώ, 60 άτομα. Και εμφανίζονται 6.000 άτομα την 1η Γενάρη του 1994. Άρα δεν είχαν ιδέα. Και δεν είχαν ιδέα γιατί τους ηθαγενείς τους έχουν πίσω την κουρτίνα. Είναι ασήμαντοι, είναι σαν να τους βλέπουν. Δεν ασχολούνται καν μαζί τους, ας πούμε, για να έχουν τέτοια πληροφόρηση. Καθόλου. Καθόλου. Και αν δεις, ασχολούνται, λέει ο Μπονφίλ Μπατάγια, ένας ανθρωπολόγος που έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για το Μεξικό, το Μέχικο Προφούντο, το Βαθύ Μεξικό, λέει ότι το πώς βλέπει το Μεξικάνικο κράτος, σύγχρονο Μεξικάνικο κράτος, που το επίσημο όνομά του είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικό, έτσι, Στάδος Ουνίδο Μεχικάνος λέγεται, αρκεί να πας στο Μουσείο της Ανθρωπολογίας. Θα δεις, λέει, ότι στους κάτω ρόφους έχουν το ένδοξο παρελθόν, έτσι, έχουν το Μοκτεσούμα, έχουν το Τενοστιτλάν, έχουν τα παλάτια, έχουν όλες αυτές τις ιστορίες που είναι εντυπωσιακά, γιατί μοιάζουν με αυτό που οι Ευρωπαίοι φαντάζονταν ως ακμή ενός πολιτισμού. Και οι ηθαγενείς του σήμερα είναι στον πάνω όροφο που δεν φαίνονται, γιατί τους θεωρούν, ας πούμε, και κάπως υποανάπτυξτος, ας πούμε, και τους αντιμετωπίζουν. Στο Μεξικό σπάνια θα δεις, ξέρεις, σερβιτόρο λευκό. Η άρχουσα τάξη είναι λευκή και Ευρωπαία και πρώην Ναζί και ό,τι άλλο θες. Οπότε ως αντίδραση σε αυτό και με υλικά αιτήματα, έτσι, δηλαδή ψωμί, παιδεία, υγεία, αυτονομία, όλα αυτά, ας πούμε, εμφανίζεται το σαββατιστικό κίνημα. Κάπως έτσι ξεκινάει. Αναφέρθηκες πριν, νομίζω, στη Τζιάπας. Θέλω να μου πεις, γιατί ξεκίνησε η εξέγερση από εκεί, ας πούμε. Τι, έχει κάποια πολιτική προϊστορία αυτή η περιοχή, είναι... Θα σου πω. Καταρχάς, η Τζιάπας είναι από τις φτωχότερες πολιτείες. Αν δεν ήταν η φτωχότερη, μπορεί να είναι η δεύτερη φτωχότερη. Ενώ είναι μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, έτσι. Πάρα πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους. Επιπλέον είναι μια περιοχή η οποία είναι ηθαγενική κατά μεγάλο ποσοστό, και αυτά που σου λέω τώρα έχουν να κάνουν με την εξαθλίωση. Έτσι, οπότε θεωρούσαν οι επαναστατικές πρωτοπορίες, ας πούμε, της εποχής, ότι έχοντας δει, ας πούμε, και έχοντας διαβάσει και μαξιμολενισμό, έχοντας μελετήσει και τον γεβαρισμό, τον καστρογεβαρισμό, ότι αν είναι να ξεκινήσει, ξέρεις, θα ξεκινήσει από μια εξαθλειωμένη περιοχή, γιατί είναι πιο εύκολο να πείσουμε τους εξαθλειωμένους ανθρώπους για τις κοινωνικές ανισότητες και τη βία, ας πούμε, που έχουν υποστεί. Κατά δεύτερον όμως, ο άλλος λόγος είναι στρατηγικός. Δηλαδή, αν μελετήσει κάποιος τα κείμενα των δυνάμεων εθνικής απελευθερώσης, των Φέρσα Τεμπεράσιο Νασιονάλ, θα δει ότι είχε επιλεγεί Τσιάπας και είχε επιλογή και πολύ νωρίτερα, σε προηγούμενη απόπειρα, προηγούμενο αντάρτικου στρατού που είχαν στήσει, του νούκλειου γεριγέρου Εμιλιάνο Σαπάτα, του επαναστατικού πυρήνα Εμιλιάνο Σαπάτα, γιατί θεωρούσαν ότι καταρχάς ήταν κοντά στο Γουατεμάλα και μπορούσαν να περνάνε τα σύνορα και να γλιτώνουν σε περίπτωση σύγκρουση με το στρατό. Κατά δεύτερον, είναι μια περιοχή με βουνά και ζούγκλες δύσκολης πρόσβασης, όπου μπορούν να κρυφτούν, και όχι μόνο μπορούν να κρυφτούν, αλλά μπορούν να κρύβονται και μέχρι να εμφανιστούν, έτσι. Γιατί το Μεξικάνικο κράτος τους αγνοούσε, για να καταλάβεις, στο Βεντίκ, ένα καρακόλι σαπατήσικο, υπάρχει μια κλινική, η Γουαδαλουπάνα. Εκεί έμαθα εγώ ισπανικά, στο Βεντίκ, η οποία είναι εντυπωσιακή. Και υπήρχε και πριν την εξέγερση, με άλλη μορφή, μικρότερη κτλ. Αλλά δεν είχε πάρει χαμπάρι το κράτος. Δεν είχε στήσει ο σαπατισμός, δεν είχε πάρει χαμπάρι. Γιατί, λέει, παιδί, θα γεννείς, ξέρεις. Οπότε, οι δύο λόγοι είναι αυτοί. Και τρίτον, οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει ένα κομμάτι
στο Μεξικό που λέγεται Ίστιμο de Tehuantepec, ο Ιστιμός, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι το σημείο στο οποίο η απόσταση μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού είναι η μικρότερη. Και οι ίδιοι θεωρούσαν ότι σε περίπτωση που πήγαινε καλά το πράγμα και έπρεπε να υπερασπιστούν το έδαφος που είχαν κερδίσει, θα μπορούσαν στον Ιστιμό να κάνουν ένα ανάχωμα στρατιωτικό και να ελέγξουν όλο το υπόλοιπο προς τα κάτω. Mm-hmm. Αυτά ήταν τώρα τα σχέδια επί χάρτου, έτσι. Yeah. Τίποτα από αυτά δεν βγήκε. Εντάξει, η ενδυνάμωση του κινήματος μέσα σε συνθήκες έτσι, παρανομίας βγήκε. Τα υπόλοιπα δεν βγήκανε. Mm-hmm. Αλλά αυτά ήταν τα σχέδια και αυτά είναι οι λόγοι αρχικά. Okay. Ωραία. Θέλω να πεις, σαν το ζαβατίστικο κίνημα είχε ή έχει ακόμα, μπορεί να φανεί αφελής ερώτηση, ιεραρχία. Αν έχει, πόσο σκληρή είναι αυτή η ιεραρχία, mm-hmm. δηλαδή μιλάει από πάνω, ας πούμε, και όλοι από κάτω ακούνε μόνο. Και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Είναι, ξέρω εγώ, ομόφωνα, δεν είναι ομόφωνα. Πώς γίνεται. Ωραία. Να σου πω ότι για το σαπατισμό υπάρχουν διάφορες έτσι παρεξηγήσεις οι οποίες δεν οφείλονται στο σαπατισμό ή οφείλονται και στο σαπατισμό, αλλά κυρίως οφείλονται στο πώς εμείς, οι δυτικοί ας πούμε, έτσι, πώς θα θέλαμε να είναι ο σαπατισμός. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έχουμε ο καθένας από εμάς, το φαντασιακό του για το σαπατισμό είναι αυτό που θα θέλαμε εμείς να είναι, δεν είναι αυτό που είναι. Τώρα, το πώς είναι οργανωμένο και αν υπάρχει ιεραρχία και πώς αυτοδιοικείται, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε στην πραγματικότητα δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι κοινότητες και ο άλλος πυλώνας είναι ο στρατός. Οι κοινότητες ασχολούνται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή στις ίδιες κοινότητες, έτσι. Την οικονομία, την παιδεία, την περίθαλψη, τέτοια πράγματα. Οι κοινότητες είναι οργανωμένες οριζόντια, έτσι. Δηλαδή ένας αριθμός κοινοτήτων σχηματίζει ένα αυτόνομο δήμο και ένας αριθμός αυτόνομων δήμων σχηματίζει μία ζώνη. Τη ζώνη έχουμε μάθει να τη λέμε καρακόλ, είναι λάθος, είναι κατ' επέκταση. Το καρακόλ είναι το διοικητικό κέντρο στο οποίο εδράζει το Συμβούλιο της Καλής Διακυβέρνησης, έτσι. Αλλά η διάρθρωση είναι κοινότητα, δήμος, ζώνη. Και υπάρχει και κυκλική εναλλαγή στις υπεύθυνες θέσεις, ας πούμε, με σκοπό να περνούν όλοι οι κάτοικοι των κοινοτήτων από όλες τις θέσεις. Τώρα κάθε καρακόλ, κάθε κοινότητα, κάθε δήμος και κάθε ζώνη έχει διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με τη δική του αυτονομία μέσα στη σαπατίστικη αυτονομία, σε σχέση με το κάθε πότε θα εναλλάσσονται, ας πούμε, οι ρόλοι. Έτσι. Αλλά κάπως έτσι λειτουργεί. Απ' την άλλη υπάρχει ο στρατός. Ο στρατός είναι ιεραρχικός όπως όλοι οι στρατοί. Έτσι. Έχει υποδιοικητές, έχει την παράνομη Ιθαγενική Επιτροπή, επαναστατική Ιθαγενική Επιτροπή, η οποία παίρνει τις βασικές αποφάσεις με ό,τι έχει να κάνει το στρατό. Έχει τους υποδιοικητές, έχει τους διοικητές, έχει τους λοχαγούς κτλ. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός στο σαπατίστικο στρατό σε σχέση με άλλα αντάρτικα της Λατινικής Αμερικής, έτσι, είναι ότι έχει μεγάλη παρουσία των γυναικών και σε υψηλές θέσεις, δηλαδή το 50% περίπου των κομμαντάντας είναι γυναίκες, που αν μελετήσει κανείς την ιστορία των αντάρτικων της Λατινικής Αμερικής είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Στα πρώτα κύματα, ακόμα και στην Κούβα, υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή των γυναικών, και αν υπάρχει, έχουν το ρόλο του να φτιάχνουν τον καφέ, ας πούμε. Υπάρχει δηλαδή πατριαρχία και σεξισμός και εκεί. Mm-hmm. Και στο δεύτερο στάδιο, εκεί γύρω στους Αντινίστας, γύρω στο 70 ας πούμε, έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών, αλλά δεν φτάνει, και έχουν και ηγετικές θέσεις, αλλά δεν φτάνουν στα επίπεδα του σαπατιστικού κινήματος. Είναι τα υψηλότερα επίπεδα που έχουμε, mm-hmm. και ποσοτικά. Τώρα, θεωρητικά, το ίδιο λένε και οι ίδιοι οι σαπατίστας, έτσι. Οι κοινότητες αποφασίζουν και ο στρατός εκτελεί. Mm-hmm. Το πώς θα εκτελέσει ο στρατός εναπόκειται στη διοίκηση. Είναι δικό του. Αλλά λέει και ο Μάρκος σε κάποια ανακοινοθέντα ότι εντάξει, καμιά φορά μπορεί να καταλήγουμε και ο στρατός να επιβάλλεται στις κοινότητες, όχι με την έννοια του bullying, ας πούμε, επειδή δεν το έχουν βρει κάπως ακόμα. Mm-hmm.
Και λέει και ο ίδιος, μπορεί και να συμβαίνει, συγχωρήστε μας, ακόμα μαθαίνουμε. Τώρα, το τι ακριβώς συμβαίνει στις κοινότητες και τα λοιπά, όποιος λέει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Μπορεί και εγώ μέσα. Δηλαδή και αυτά που ξέρω και εγώ είναι ένα μικρό ποσοστό. Έτσι. Σίγουρα, ναι, γιατί εξαρτάται από το τι παράθυρο θα σε αφήσουν να ανοίξεις για να δεις. Έτσι. Εγώ έχω τύχει και σε συνελεύσεις, αλλά η πρόσβαση είναι δύσκολη. Και έχω τύχει γιατί πήγαινα επί χρόνια, με ξέρανε, υπήρξα μαθητής τους, υπήρξαν φίλοι μου, υπήρξα συμπαίκτης τους στο μπάσκετ, σε αγώνες, έγραφα άρθρα τα οποία τα διάβαζαν αυτοί και ήξεραν ότι τα έγραφα εγώ, είχαμε μια συμφωνία σε σχέση με το τι θα γράψω και τι δεν θα γράψω, έχουμε μια σχέση. Αλλά ακόμα και η δική μου η οπτική, έτσι, και η ματιά είναι περιορισμένη και έχει να κάνει με το παράθυρο που με άφησαν να ανοίξω. Οπότε συνήθως, βέβαια μου, η βάση είναι η συνέλευση, έτσι, της κοινότητας, όπου συζητώνται τα θέματα που μπορεί να έχουν έρθει από το Συμβούλιο Καλής Διακυβέρνησης να συζητηθούν, μετά από την κοινότητα επιστρέφουν στο Δήμο, από το Δήμο στη ζώνη και στο Συμβούλιο της Καλής Διακυβέρνησης, και είναι μια αργή διαδικασία, είναι μια πάρα πολύ αργή διαδικασία, έτσι. Παρόλα αυτά, όταν καταφέρουν, ας πούμε, και κατεβάζουν 40.000 κόσμο σε 7 πόλεις και κάνουν πορεία υγιής χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας και με απόλυτη, έτσι, πειθαρχία, και όταν καταφέρουν να επεκτείνουν και τη ζώνη επιρροής τους με καινούριους δήμους, με καινούρια καρακόλες κτλ., αυτό δείχνει ότι γίνεται μια δουλειά εκεί, έτσι. Αλλά τώρα μην φανταστούμε τον ιδανικό επαναστατικό κόσμο, έτσι. Είναι με τα δικά του ζητήματα, με τους δικούς του ρυθμούς, με τα δικά του προβλήματα κτλ. Οπότε το θέμα είναι να το απομυθοποιήσεις και να σεβαστείς αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, να το κατανοήσεις και να μην επιβάλλεις το δικό σου φαντασιακό, ντε και καλά, πάνω στο σαπατισμό. Okay, ωραία. Θέλω να μου πεις, γιατί όπως γράφει στο βιβλίο ο υποδιοικητής Μάρκος αποκαλεί την περίοδο 83-85 περίοδο απομόνωσης και επιβίωσης. Απομόνωσης από τι και ποιους, και επιβίωση με ποιους. Κοίτα, αυτοί είναι τώρα άνθρωποι, ο Μάρκος δεν είναι εκεί το 83, παρότι αντίθεμα ότι πιστεύουν πολύ. Ο Μάρκος δεν είναι εκεί το 1983. Ο Μάρκος θα έρθει αργότερα, ίσως ένα χρόνο αργότερα. Με τον Φρανκ που μίλησα δεν καλοθυμότανε, αλλά μου είπε ένα χρόνο ή δύο αργότερα, έτσι. Οπότε οι πρώτοι άνθρωποι που πάνε στο βουνό είναι κυρίως μεστίσος, κυρίως μυγάδες, κυρίως άνθρωποι που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή είναι ο Χερμάν, είναι η Ελίσσα, και υπάρχουν και οι ηθαγενείς τους οποίους έχουν καταφέρει να στρατολογήσουν μέχρι τότε. Ένας από αυτούς είναι ο Φρανκ, έτσι. Αυτοί τώρα φτάνοντας εκεί στείνουν ένα μικρό καταβλισμό και προσπαθούν να επεκτείνουν την επιρροή τους. Είναι λίγοι. Είναι στην αρχή 6, μετά είναι 12. Από το 12 μέχρι το 6.000 είναι μια απόσταση πολλών ανθρώπων και πολλών ετών και μεγάλης προσπάθειας, έτσι. Ο Φρανκ, ας πούμε, είχε την αποστολή να πηγαίνει και να μιλάει στις κοινότητες του, στη γλώσσα του, και να επεξηγεί ακόμα και το κεφάλαιο του Μάρξ, το οποίο του είχαν διδάξει οι Φουέρες της Λιμπερασιόν Νασιόναλ, που τον είχαν διδάξει ισπανικά. Οπότε είναι μια εποχή που περνάνε και έξω από τις κοινότητες καλυμμένοι, γιατί η προηγούμενη προσπάθεια που έκανα στήσω στον Αντάρτικο προδόθηκε από τις κοινότητες, και προδόθηκε από τις κοινότητες γιατί δεν είχαν σχέση με τις κοινότητες. Ήρθαν κάτι ουρανοκατέβατοι αλεξιπτωτιστές, σε εισαγωγικά αλεξιπτωτιστές, άνθρωποι ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, φοιτητές, γιατροί, δικηγόροι, και προσπάθησαν να στήσουν έναν Αντάρτικο που θα ήταν η καθοδήγα που θεωρούσαν ότι θα τους ακολουθούσαν όλοι. Δεν συνέβη. Οπότε, έχοντας και αυτή την εμπειρία, ήταν πολύ επιφυλακτικοί. Κάνανε επαφές με τις κοινότητες πολύ επιφυλακτικά, κινούνταν στη ζούγκλα με πολύ προσοχή, έπρεπε να μάθουν να επιβιώνουν ζούγκλα. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν κοιμηθεί σε αμάκα, σε ώρα, ποτέ. Δεν είχαν ζήσει στη ζούγκλα, ήταν παιδιά πόλεων. Περισσότεροι ήταν από το Μοντερέι, ήταν από την πόλη του Μεξικού. Ήταν
παιδιά, ας πούμε, αστικής και μικροαστικής έτσι, προέλευσης, οι οποίοι είχαν διαβάσει, ξέρω εγώ, τον Γκεβάρα, είχαν διαβάσει, ας πούμε, τον Μάρξ, τον Λένιν, δίδασκαν σε πανεπιστήμια, αλλά δεν είχαν επαφή με το τι σημαίνει βουνό. Οπότε τα πρώτα χρόνια γι' αυτό τα αποκαλεί έτσι ο Μάρκος και λέει και κάπου ήταν η περίοδος απομόνωσης, πώς το λέει, και δεν υπήρχε ούτε παρασκευάς, ούτε μπουκάλι με νέα, τίποτα. Mm-hmm. Κάπως έτσι το λέει, ωραία. Όλο αυτό ήρθε λίγο πιο μετά. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα θα μας ρωτήσω κάτι που μάλλον αναφέρθηκες λίγο πριν. Πώς έγινε και πέρασε, ας πούμε, η ηγεσία από την πόλη στο βουνό, στους Ιθαγενείς, και αν υπήρχαν κατά περιόδους θέματα ρατσισμού, δηλαδή, ναι. Υπήρχαν. Το παράπονο του Φρανκ ήταν αυτό, ας πούμε. Γιατί μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, πιστεύουν στην Επανάσταση, σε ένα καλύτερο κόσμο, στην κοινωνική αλλαγή και όλα αυτά, στην ισότητα των ανθρώπων, αλλά παρόλα αυτά προέρχονται από ένα υπόβαθρο, έτσι, το οποίο τους Ιθαγενείς τους βλέπει υποτιμητικά. Ο Φρανκ θεωρεί, ας πούμε, ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κυρίως σε ανώτερα κλιμάκια του στρατού έφταναν οι Μυγάδες και οι Λευκοί. Mm-hmm. Όχι τόσο Ιθαγενείς, όσο καλή κι αν ήταν. Αυτό αλλάζει. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι ο διοικητής είναι ο Μωυσές, έτσι, μαζί με τον Μάρκος. Και ο Μάρκος είναι ίσως από τους ελάχιστους, μπορεί και ο μόνος Μυγάς στο κίνημα. Πλέον είναι 100% ιθαγενικό. Τώρα πώς μεταφέρθηκε η ηγεσία από το βουνό στη Τζιάπας, θα σου πω, ο σκοπός δεν ήταν να γίνει εξέγερση στη Τζιάπας. Αυτό προκύπτει από την έρευνά μου τουλάχιστον. Ήταν να στήσουν πυρήνες αντάρτικους και αλλού. Μάλιστα στο βορρά θα τον ονόμασαν Παντσοβίλια. Γιατί είχαν τη Μεξικάνικη Επανάσταση, ο στρατός του Νότου ήταν ο Μιλιάνο Σαπάτα, του βορρά ήταν ο Παντσοβίλια. Οπότε προσπάθησαν και εκεί να στήσουν πυρήνες. Και δεν τα πήγαν τόσο καλά. Δηλαδή ενώ στη Τζιάπα είχαν 6.000 κόσμο, σε άλλες πόλεις είχαν πάρα πολύ λιγότερο. Και επειδή η ηγεσία, ο Χερμάν, ας πούμε, βρισκόταν στις πόλεις, αλλά οι βάσεις, οι μεγάλες βάσεις, βρισκόταν ζούγκλα, κάποια στιγμή προέκυψε το ζήτημα ότι δεν γίνεται εμείς να είμαστε η βάση του κινήματος, εμείς να χρηματοδοτούμε και τις πόλεις, τα κρυσφύγετα, τα φαγητά, τις κινήσεις, όλα αυτά, και απλά να είμαστε αυτοί που εκτελούν τις εντολές και εντολές να έρχονται από εκεί. Παίζει και ο Μάρκος ένα ρόλο που βρίσκεται ήδη, ας πούμε, στο βουνό και τα λοιπά, και υπάρχει και μια τάση έτσι δημοκρατικοποίησης των αποφάσεων, φεύγουμε σιγά σιγά από την πρωτοπορία, από την καθοδήγα, που έχει να κάνει και με προηγούμενα κινήματα που προσπάθησαν να εφαρμόσουν τέτοια πειράματα στην Τζιάπας, στις ίδιες κοινότητες, τη θεολογία της απελευθέρωσης, τους μαοϊκούς ακόμα. Οπότε από αυτή τη ζύμωση προκύπτει αυτό που βλέπουμε σήμερα και περνάει στην πραγματικότητα, βασικά διασπάται το κίνημα, γιατί ο ΕΣΕΤΑΕΛΕΝ δημιουργήθηκε ως ο ένοπλος βραχίωνας των Φουέρσας de Liberación Nacional, έτσι. Δηλαδή θα ήταν το αντάρτικο των Φουέρσας, δεν θα ήταν κάτι άλλο. Από κάποιο σημείο και μετά, εκεί γύρω στο 1990, 1993 στην πραγματικότητα, αυτονομείται ο ένοπλος βραχίωνας από τη μητέρα οργάνωσή του. Και παίρνει μια άλλη μορφή και μια άλλη ζωή. Και ακόμα και σήμερα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει επίσημος διαχωρισμός του ΕΣΕΤΑΕΛΕΝ από τις Φουέρσας. Έτσι, δεν υπήρξε ποτέ μια πράξη που να λέει ότι πλέον είναι κάτι άλλο. Ακόμα και σήμερα θεωρητικά είναι ο ένοπλος βραχίωνας των Φουέρσας. Στην πραγματικότητα δεν είναι, έχει μια δική του μορφή, μια αυτόνομη παρουσία. Και δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά με όσους ζουν σήμερα από τις Φουέρσας, το οποίο με φέρει και εμένα σε δύσκολη θέση. Αλλά τέλος πάντων είναι κάποιες αποφάσεις δεοντολογικές και ηθικές κυρίως, που όταν μπλεχτείς τόσο πολύ μέσα σε αυτές τις στόχες πρέπει να πάρεις. Ωραία. Την 1η Ιανουαρίου του 1994, μιλάς στο βιβλίο ότι οι Ζαπατίστες κατέλαβαν 7 μεγάλες πόλεις.
Γιατί αυτή η ημερομηνία, γιατί πώς έφτασαν εκεί, γιατί επέλεξαν αυτή την ημερομηνία? Θα σου πω δύο λόγια. Ο πρώτος είναι ότι στην πραγματικότητα, εντάξει, συμπίπτουν μάλλον τρεις λόγοι, έτσι. Ένας είναι η είσοδος του Μεξικού στον πρώτο κόσμο, στη ναύτα, στο Σύμφωνο Βορειοαμερικάνικου Εμπόριου, που το πανηγύρισε, ας πούμε, ο Κάρλος Άνας Δε Κορτάρη, ως είσοδος στον πρώτο κόσμο, από την τριτοκοσμική που ήμασταν. Και γι' αυτό σε κάποιες από τις, τα γραφίτι που κάνανε την πρώτη γενιά του 1944 σαν Κριστόμπαλ, γράφουνε «Πριμέρ Μούντο, χαχαχα, πρώτος κόσμος, χαχαχα», που ήταν καταπληκτικό. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο λόγος. Είναι το συμβολικό της υπόθεσης αυτό. Ο άλλος λόγος, πάλι συμβολικός, έχει να κάνει με την κατάκτηση Σάντα Κλάρα στην Κουβανική Επανάσταση. Νομίζω και αυτή συμβαίνει 1η Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι έχουν ανακαλυφθεί τα χρυσφύγετα εκεί γύρω στο τέλος του 1993. Έχει γίνει και μία μάχη στο βουνό, στο Κοραλτσέν, όπου υπήρχε ένα χρυσφύγετο με κοιτώνες για αρκετούς αντάρτες. Έχει γίνει μια μάχη με το στρατό, γιατί ένας άλλος υποδιοικητής υπολόγισε τα πράγματα λάθος, ξεκίνησε μια ιστορία, σκοτώσαν κάτι στρατιώτες. Έχει αρχίσει το κράτος να καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί. Έχουν αρχίσει να ανοίγουν στόματα, ας πούμε, στις Μπορατσέρας, στα Μεθύσια, στο Σαν Κριστόμπαλο, ότι μιλάνε κάποιοι ηθαγενείς, ότι κάποιοι εκεί κάτι ετοιμάζουν κτλ. Οπότε κάπως έπρεπε και να το επισπεύσουν και επέλεξαν για την 1η Γενάρη, γιατί θεώρησαν ότι θα τους πιάσουν στον ύπνο, στη γιορτή, την αλλαγή του χρόνου, ας πούμε, και δεν θα βρουν και πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση. Οπότε μια μίξη αυτών των λόγων οδηγεί σε αυτή την ημερομηνία. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα, πότε διατυπώθηκε το αίτημα για αυτονομία και πώς πιστεύεις ότι από το μαρξισμό, λενινισμό, έφτασαν εκεί? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ήταν, ξέρω, πρακτικοί λόγοι, ήταν ιδεολογικοί λόγοι, δηλαδή έκατσαν, ας πούμε, και διάβασαν και είπαν, ρε παιδιά, αυτό που κάνουμε τώρα δεν θα μας βγάλει πουθενά. Τι ήταν, πώς φτάσαμε σε αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα του βιβλίου. και αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα που είχα θέσει στο Φράγκο όταν μιλήσαμε. Και μου, γιατί μου λέει, τι θες να μάθεις? Και του λέω, αυτό ακριβώς του είπα. Και μου λέει, κάτσε. Και άρχισε και μου έλεγε. Να σου πω, η αυτονομία στο σαπατισμό, στην πραγματικότητα, αν δεις την πρώτη διακήρυξη της Ζούλα τα Καντώνα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε ως αναφορά. Έτσι. Δεν συζητείται ούτε πριν. Οπότε δεν υπάρχει ούτε στις φουέρσας. Δεν μιλάνε για αυτονομία οι φουέρσας. Έτσι. Μιλάνε για κατάκτηση κρατικής εξουσίας. Και ο ΕΣΕΤΑ έλεγε στην πρώτη διακήρυξη της Ζούλα τα Καντώνα, την 1η Γενάρη του 1994. Αυτό λέει. Η αυτονομία αρχίζει κάπως να εμφανίζεται κάποιες μέρες μετά σε κάτι συνεντεύξεις του Σουρκομαντάντε Μάρκος, την οποία όμως την αναφέρει κάπως μάλλον επιφανειακά. Δεν αναλύει και πολύ. Λέει, θέλουμε, ξέρω εγώ, λέει κάπου αυτονομία όπως η Καταλανίκη Βάσκη. Ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτονομία, τέλος πάντων. Οπότε εμένα μου δείχνει ότι δεν το είχαν και ακριβώς ξεκάθαρο στο μυαλό τους, έτσι. Είναι, προκύπτει από τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο εσωτερικό του κινημάτου, συνελεύσεις, από τη στιγμή που γίνεται η κατάπαυση του πυρός στις 12 Γενάρη του 1994, μέχρι και το Μάρτι που ξεκινάνε οι διάλογοι του Καθεδρικού Ναού, όπου εκεί αρχίζει να εμφανίζεται πάλι ως αναφορά η λέξη αυτονομία, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκροτημένο, έτσι. Υπάρχουν δύο. Εγώ έχω ψάξει όλα τα δημόσια κείμενα του σαπατισμού. Υπάρχουν δύο συνεντεύξεις του Μάρκος, μία σε μια ιταλική εφημερίδα, τη Λουνιτά, και άλλη μία δεν θυμάμαι που την έδωσε, και υπάρχει και μία αναφορά στους διαλόγους καθεδρικού. Οπότε το ερώτημα είναι, από πού μας ήρθε αυτό? Ο Φρανκ επίσης εμένα μου είπε ότι εμείς δεν μιλούσαμε για αστυνομία. Έτσι. Εμείς μιλούσαμε για μαρξισμό-λενινισμό. Πουθενά δεν μιλούσαμε για αστυνομία. Και όταν τον ρώτησα και από πού προήρθε, μου λέει ο Μάρκος. Εγώ φαντάζομαι ότι αναζητώντας μια άλλη λύση, από τη στιγμή που η κατάκτηση κρατικής εξουσίας δεν ήταν εφικτή, αν και νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη, χωρίς να είμαι σίγουρος, δεν θεωρούσαν ποτέ ότι είναι εφικτή. Ρεαλιστικά δεν μπορούσες να θεωρήσεις ότι είναι εφικτή.
Και αυτά τους τα έχω πει και σε αυτούς, δηλαδή. Δεν, γιατί μπορεί να είμαστε φιλικά προσκύμενοι, αλλά κάνουμε και μια κριτική, έτσι, έχουμε και μια κριτική στάση. Και αυτό εκτιμούν και οι ίδιοι. Προκύπτει κάπου εκεί. Τώρα, πώς προκύπτει? Ίσως στις διαβουλεύσεις του ίδιου του κινήματος, ίσως από την επαφή που είχε, ας πούμε, που είχαν οι διανοούμενοι του κινήματος με αυτή τη σχολή σκέψης, εκεί λίγο πριν την εξέγερση. Υπάρχουν κάποια βιβλία που ανακαλύπτει ο Στρατός στο Coral Chain, στο Κρυσφύγετο, και κάποια βίντεο είχαν ανακαλύψει, τα οποία είναι κάπως επικριτικά προς τη μαρξιστική-λενιστική θεώρηση, ας πούμε. Οπότε κάπου εκεί με τη ζήμωση προκύπτει ως ιδέα αρχικά, όχι ως συγκροτημένη θεσμή. Θεσμοί γίνονται πολύ αργότερα, γίνονται στην πορεία. Και αφού υπάρξει και ο διάλογος με το κράτος και αφού τα συμφωνηθέντα δεν υπογραφούν τελικά, οπότε προκύπτει στην πορεία. Το πώς ακριβώς προκύπτει δεν το ξέρουμε, γιατί κανείς δεν έχει αυτή την πρόσβαση. Μπορεί να το πει μόνο ο Μάρκος και όσοι ήταν σε αυτή τη συζήτηση, έτσι. Για τις λεπτομέρειες του πώς ακριβώς προκύπτει, εγώ δεν τις έχω. Έχω το γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί έφτασα. Ωραία. Αναφέρεσαι στο βιβλίο σε ένα περιοδικό, αν θα το πω σωστά τώρα, το Νεπάτλα. Νεπάτλα. Ωραία. Και θα μου πεις με αφορμή αυτό, τι ήταν αυτό το περιοδικό και αν γενικά έδωσαν βάση στην προπαγάνδα για την ανάπτυξη του κινήματος και για να μαθευτούν προς τα έξω, να πείσουν, ξέρω εγώ. Τελικά, αν έδωσαν βάση, έπαιξε ρόλο η προπαγάνδα τους. Λοιπόν, οι Fuerzas de Liberación Nacional, για να επικοινωνήσουν τις θέσεις τους, τόσο για να επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί δεν υπήρχε τότε φόρουμ από το λάπτοπ να μπαίνει ο χρήστης Χερμάν και να απαντάει ο χρήστης Μάρκος, έτσι. Είχαν δημιουργήσει ένα περιοδικό, είχαν δημιουργήσει αρκετά περιοδικά, όχι ένα. Ένα από αυτά ήταν η Νεπάντλα. Και είχαν και κάποια έτσι ανακοινοθέντα που ήταν κλειστής κυκλοφορίας και κάποια ήταν πιο ανοιχτής, έτσι. Η Νεπάντλα νομίζω ήταν πιο κλειστής. Είχαν τη Λίνια Προλετάρια, η οποία ήταν πιο ανοιχτή κυκλοφορία. Δηλαδή στην Επάντλα λέγανε ο σύντροφος Τάδε έχει νέα από το βουνό και τα έγραφε. Στην Επάντλα εμφανίζεται και ο Μάρκος για πρώτη φορά με ψευδόνυμο Σακαρίας. Αν διαβάσει κανείς το κείμενο που είναι σε ένα από αυτά που έχω στο αρχείο μου, το μόνο κοινό που έχει με τον μετέπειτα Μάρκος είναι ένα γιαμπάστα που γράφει στο τέλος. Αλλά γράφει αλλιώς. Και ο ίδιος λέει ότι τότε, ας πούμε, έπρεπε να μιλάμε με πιο αυστηρούς όρους, ας πούμε, μαρξιστικούς, λενινιστικούς. Δεν είχαμε το παιχνιδιάρικο στυλ που έχουμε τώρα, δεν αναφέραμε λογοτεχνία, μουσική, τραγούδια, έπρεπε να είμαστε αυστηροί επαναστάτες. Και έτσι γράφηκε εκεί. Οπότε η Νεπάντλα ήταν κυρίως για να επικοινωνούν μεταξύ τους τις θέσεις της οργάνωσης, γιατί πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζονταν και μεταξύ τους. Έτσι. Δηλαδή ξέραν τον από πάνω τους, αλλά δεν ήξεραν τους υπόλοιπους. Γιατί αυτοί επιβίωσαν στην παρανομία, στην πραγματικότητα, για πολλά χρόνια. Για τουλάχιστον 20 χρόνια. Και ένα από τα περιοδικά αυτά ήταν η Νεπάντλα. Ένα άλλο περιοδικό ήταν η Λίνα Προλεταρέα, η οποία ήταν κυρίως για σκοπούς προπαγάνδας, για να τραβήξουν νέα μέλη και συνεργάτες, και το οποίο ήταν πιο ανοιχτό και δεν έδινε στοιχεία όπως ο σύντροφος από βουνό γράφει, οι συντρόφισσες από τα Κρυσφύγετα γράφουν, που το γράφει η Νεπάντλα. Και μετά υπήρχαν και άλλοι τρόποι που χρησιμοποιούσαν, πολύ ενδιαφέροντες, το οποίο επίσης προκύπτει από την έρευνα. Για παράδειγμα, ηχογραφημένες κασέτες. Όταν θέλανε να περάσουν, η ηγεσία να περάσει μηνύματα στο βουνό, χρησιμοποιούσαν κασέτες, γιατί είχαν αυτή την τεχνολογία, που ηχογραφούσαν το μήνυμα σε γλώσσα ιθαγενική και την έπαιρνε κάποιος ιθαγενής και την πήγαινε στο βουνό και την έβαζε στο καστοφωνάκι και έπαιζε. Το οποίο είναι καταπληκτικό, γιατί υπολόγιζαν ότι ακόμα και να τους πιάσουν, μπορεί να μην μιλάνε την ιθαγενική ή θα κασέτε τραγούδια, ξέρω. Δεν θα φτάνει μέχρι εκεί οι μυστικές υπηρεσίες. Χρησιμοποιούσαν και αυτό. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί από εκεί επικοινωνούσαν και το τι θα κάνουμε. Δηλαδή διαμόρφωνα γραμμή. Μέσω κασετών εννοείς. Μέσα από περιοδικά κυρίως και μέσω κασετών, αλλά διαμόρφωνα γραμμή. Δηλαδή έγραφε ο αρχηγός, ο κομμαντάντε Χερμάν, ξέρω εγώ, την εισαγωγή, ας πούμε, μπροτσελίδα.
όπου περιέγραφε την κατάσταση στη χώρα και στον κόσμο. Έτσι. Mm-hmm. Και τι πρέπει να κάνουμε. Και εκεί, αυτή ήταν η γραμμή. Και αν κάποιος είχε μια διαφωνία, υπήρχε στο τέλος, ξέρω εγώ, της Νεπάντλα, ένα κομμάτι που είναι του τύπου οι αναγνώστες μας λένε, αλλά δεν ήταν οι αναγνώστες, ήταν οι άλλοι σύντροφοι που είχαν κάποια σχόλια, ας πούμε, και απαντούσε ο άλλος μετά στο επόμενο τεύχος. Εγώ έχω, δεν θυμάμαι πόσα τεύχη έχω, έχω κανένα δεκαριά, δεν τα έχω όλα. Και είμαστε και μια ομάδα, ξέρω εγώ, ερευνητών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, που όσα βρίσκουμε τα ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Υπάρχει η Αδέλα Σεδίγιο, υπάρχει ο Νίκ Χένκ, του οποίου το βιβλίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά πρόσφατα, σε εκδόση Οπόσιτο, οι οποίοι έχουμε έτσι φάει μια τρέλα με το ζήτημα και ψάχνουμε υλικό και όταν βρίσκουμε το ανταλλάσσουμε και μεταξύ μας. Και από εκεί είναι οι πληροφορίες που σου λέω και εγώ, δηλαδή είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας, αρχαιακού υλικού σε αυτή την περίσταση, η οποία όμως, να σου πω αλήθεια, αν δεν υπήρχε η εθνογραφία, δεν θα είχα πρόσβαση. Δηλαδή, αν δεν ζούσα εκεί, να με ξέρουν, να με ξέρει ο Χερμά, να με ξέρει ο Φρανκ, να με ξέρει η Ελίσσα, να με ξέρουν στα Καρακόλ, να με ξέρουν στις κοινότητες, να με ξέρουν οι ακτιβιστές γύρω-γύρω, να με ξέρουν οι ερευνητές που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, δεν θα είχα αυτή την πρόσβαση. Δηλαδή, σχετίζεται και με την εθνογραφική προσέγγιση. Δηλαδή τα αρχεία, ας πούμε, εμένα μου τα έδωσε ένας φίλος ο οποίος τα είχε στο σπίτι του γιατί τα είχε μαζέψει και δεν τα έκανε και τίποτα. Ναι. Και πώς θα μάθεις ότι τα έχει αυτός ο άνθρωπος? Από το δίπλα που έχει κάποια, τον παραδίπλα που είχε δει ένα, τον παραδίπλα που είχε ακούσει κάτι και με τον ίδιο τρόπο θα μάθεις και ποιος είναι ποιος και πού θα τον βρεις. Και μετά το πώς θα τον προσεγγίσεις, αυτό έχει να κάνει με τις δικές σου κοινωνικές δεξιότητες. Καλά, προφανώς, ναι, εννοείται. Να πάμε τώρα λίγο στην περίπτωση της Κολομβίας, της Βολιβίας. Θέλω να μου πεις πώς ξεκινά η ιστορία του Μποκαλέρος, ποιοι ήταν οι μινέρος και γιατί ο συνδικαλισμός σας αποτέλεσε τη βασική πολιτική μορφή συγκρότησης αυτού του πράγματος. Ναι. Ωραία. Η Κολομβία, ρε παιδί μου, είναι μια χώρα περίκλειστη. Έτσι, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Είχε κάποτε, την έχασε σε ένα πόλεμο με τη Χιλή. Και αποτελεί ακόμα και αιτία σύγκρουση, ας πούμε, με τη Χιλή. Εκεί πέρα, στην πραγματικότητα, έχουμε την αποθέωση του εξορυκτισμού. Έτσι. Έχουμε το αρχέτυπο του εξορυκτισμού. Έχουμε το Σερορίκο, τον πλούσιο λόφο, ο οποίος έχει ασίμι, το μεγαλύτερο ρηχείο ασιμιού σε όλη τη Λατινική Αμερική και εξ αρχής από το 1492-1500 1500 βασικά όταν φτάνουν οι κονκισταδόρες και στη Βολιβία γιατί πάνε σταδιακά μετά την κατάκτηση ας πούμε των Ίνκας από τον Φρανσίσκο Πισάρο ανακαλύπτουν τον πλούσιο λόφο και η οικονομία αυτού που αργότερα θα γίνει χώρα που πριν ήταν αυτοκρατορία βασίζεται στον εξορυκτισμό. Οπότε τον εξορυκτισμό ποιοι τον κάνουν, οι μεταλλορύχοι. Οι μεταλλορύχοι είναι συνήθως, αρχικά ήταν ηθαγενείς που εκμεταλλεύονταν οι Ισπανοί, ας πούμε, ως δούλους χρησιμοποιούσαν στην πραγματικότητα. Αλλά αργότερα γίνονται και επαγγελματίες, ας πούμε, και πεθαίνουν πάρα πολύ νωρίς, στα 45 τους πέθαιναν. Το Ποτοσί γίνεται η πλουσιότερη πόλη του κόσμου, ήταν μεγαλύτερη από το Λονδίνο. Και πιο πλούσια τη Μαδρίτη, για όσο διαρκεί αυτός ο πλούτος που προέρχεται από τον εξορυκτισμό. Υπάρχει το Ορούρο, ένα άλλο μεγάλο ορυχείο και όλη η οικονομία της χώρας βασίζεται στα ορυχεία. Επειδή λοιπόν βασίζεται στα ορυχεία, έχουμε και έντονο συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα, το οποίο επικεντρώνεται στα ορυχεία, στους μινέρους. Έτσι. Δεν είναι μόνο ασίμι, είναι και κασίτερος, κυρίως κασίτερος, που είναι μεγάλος εξαγωγέας η Βολιβία αργότερα. Οπότε όλη η οικονομία βασίζεται εκεί. Μια απεργία των μεταλλορύχων παραλύει την οικονομία της χώρας. Έτσι. Και επίσης όλα τα μεταλλεία, τα περισσότερα μεταλλεία, ανήκουν σε ιδιώτες, σε τρεις ιδιώτες. Τη λεγόμενη Ρόσκα. Έτσι λέγονται αυτοί οι τρεις. Ήταν ο Πατίνιο, ήταν τέλος πάντων οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι της Βολιβίας. Αυτοί συνήθως ανεποκατεβάζουν κυβερνήσεις.
Δεν είναι μεγάλη διαφορά να το ψημένει και στην Ελλάδα. Έτσι, απλά δεν είναι μεταλλεία, είναι, είναι καράβια. Και κάπως έτσι υπάρχει, αναπτύσσεται και εξελίσσεται η ιστορία της χώρας. Όταν λοιπόν με επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών και μετασχηματισμού της οικονομίας, ας πούμε, που μετά την Επανάσταση του 52 τα ορυχεία γίνονται δημόσια, έτσι, και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πληρούνται από το κράτος, αλλά κάποια στιγμή η οικονομία δεν πάει πάρα πολύ καλά, η κυβέρνηση συμβουλεύεται τον Τζέφρι Σάξ, ο Τζέφρι Σάξ ο κακός, υπάρχει και ο Γούλφγανγκ Σάξ της μετανάπτυξης ο καλός, και τον συμβουλεύει τι να κάνει, αυτός τους λέει, εμένα τα νούμερά μου εδώ λένε, δεν έχει δει ποτέ τη Βολιβία. Ούτε στο χάρτη δεν ξέρει που είναι. Βλέπει κάτι νούμερα, όπως κάνουν οι οικονομολόγοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ κακοί στις προβλέψεις τους. Όλοι οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι οικονομολόγοι χειρότεροι, και τους λέει, ακλείς τα ορυχεία και αυτοί οι 20.000 εργαζόμενοι που έχουμε στα ορυχεία, τι θα τους κάνουμε, με ενδιαφέρει, θα τους κάνετε, τους απολύσετε, δεν είναι πρόβλημά μου. Εδώ εγώ βλέπω, βάζω τα νούμερα μου, πρέπει να κλείσει τα ορυχεία, θα τους απολύσετε. Όταν λοιπόν αυτοί απολύονται, και έχοντας και ένα συνδικαλιστικό παρελθόν βαρύ, αυτοί κατεβαίνανε και καταλαμβάναν πόλεις και κατεβαίνανε πορείες με δυναμίτες. Είναι πρωταγωνιστές στην Επανάσταση του 52. Κατεβαίνουν με όπλα και δυναμίτες. Είναι και δυνατοί άνθρωποι, έτσι. Και δεν μασάνε και πολλά. Οπότε όταν αυτοί κοιτάνε να δουν τι θα κάνουν, βλέπουν ότι στην Τζαπάρε, μια περιοχή απομακρυσμένη, χωρίς πρόσβαση, χωρίς δρόμους, έχει αναπτυχθεί μια άλλη οικονομία που βασίζεται στο φύλλο της κόκα. Το οποίο χρησιμοποιείται και για παραδοσιακούς και ιατρικούς και φαρμακευτικούς και τελετουργικούς σκοπούς στη Βολιβία, αλλά είναι και το βασικό συστατικό της κοκαίνης. Έτσι. Αυτό φαντάζομαι το εξήγαγαν, έτσι. Το εξήγαγαν κιόλας. Ναι, το εξήγαγαν. Όλα τα φύλλα φεύγανε. Πολλά από αυτά γίνονται και κοκαίνη. Δηλαδή επεξεργάζονταν χημικά σε αυτοσχέδια, έτσι, βιοτεχνίες, και έφευγε. Και ήταν ο βασικός, έτσι, πόρος από το οποίο ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε, επειδή υπήρχε και μια σχέση μεταξύ του φύλου της κόκα και των ορυχείων, γιατί στα ορυχεία μασάνε πολύ φύλλο κόκας για να διευκολύνει την αναπνοή. Έχω μπει σε ορυχείο, έχω μπει στο Ποτοσί. Κατέβηκα, ξέρω εγώ, 9 διαζώματα και βγήκα από την άλλη μεριά. Ξεκινά στα 5.000 μέτρα υψόμετρο και βγαίνει, ξέρω εγώ, στα 3.500. Και είναι ασφυκτικά μέσα, και επίσης το χρησιμοποιούν και για το θεό των ορυχείων, τον Δίο, για τέτοια τελετές. Ξέρανε ότι εδώ κάτι γίνεται με την κόκα, είχαν και συγγενείς, οπότε αρχίζουν να μετακινούνται εκεί, πολλοί από αυτούς τους χιλιάδες. Και να δουλεύουν εκεί. Και να δουλεύουν, ναι, να εγκαθίστανται εκεί, να φτιάχνουν τα σπίτια τους εκεί. Το κυριότερο όργανο, επειδή είχαν και τη συνδικαλιστική παράδοση, γίνεται το συνδικάτο, έτσι το λένε, συνδικάτο. Το συνδικάτο οργανώνει τα σχολεία, χτίζει δρόμους, είναι η κυβέρνηση εκεί πέρα, έτσι, de facto κυβέρνηση. Η πραγματική κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με αυτή την περιοχή. Τους λέει, κάντε ό,τι θέλετε, απλά θα δηλώνετε τη γη στο αρμόδιο υπουργείο, ας πούμε, ποιος έχει τη γη και πώς. Και από εκεί και πέρα κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Οι δήμαρχοι δεν πατούσαν εκεί. Υπήρχαν εκλογές, γίνονταν, αλλά δεν πατούσαν εκεί. Ήταν λίγο μια αυτόνομη de facto περιοχή. Έτσι. Και πάνε πάρα πολύ μινέρος, πάνε πάρα πολύ μεταλλορύχοι. Και γίνονται κοκαλέρος. Αυτή ήταν η διέξοδός τους, η οικονομική. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση αποφασίζει να ελέγξει την παραγωγή της κόκα με εντολές των Αμερικάνων, γιατί θέλουν να μειώσουν την κοκαίνη που εξάγεται στις ΗΠΑ, οι κοκαλέρος λένε, ωραία, πάμε, τι θα κάνουμε. Ξεκινούν με παραδοσιακά ρεπερτόρια διαμαρτυρίας, καταστέλλονται, σκέφτονται να πάρουν τα όπλα, να ξεκινήσουν Αντάρτικο, τελικά δεν το κάνουν. Αυτό που προκύπτει από την έρευνά μου δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Αργότερα βγήκαν κάνα δύο έρευνες ακόμα που αναφέρουν πληροφορίες και τελικά αποφασίζουν να φτιάξουν ακόμα. Έτσι. Αλλά όλο αυτό βασίζεται στη συνδικαλιστική παράδοση που είχαν οι μεταλλορύχοι. Και μάλιστα λένε ότι ένας από αυτούς μου είπε ότι, ξέρεις, όταν κατεβαίναμε για πορείες με τους κοκαλέρος, εγώ πήγαινα, λέει, σπίτι και έπαιρνα τους δυναμίτες και τα όπλα. Γιατί αυτό ήξερα. Και ανέβαινα πάνω στην καρόσα και με κοιτούσαν οι άλλοι και μου λένε, τι κάνεις, ρε. Και τους έλεγα, εμείς έτσι κάνουμε. Και τέλος πάντων, από όλη αυτή την ιστορία, από όλες αυτές τις ζυμώσεις, τελικά φτιάχνουν ένα κόμμα, και επειδή βρίσκονται σε μια περίοδο αναταραχής για τη χώρα γενικότερα, για τη Βολιβία,
Τελικά καταλήγω να κερδίσουν και την εξουσία. Ο Εύωταμ ήταν κοκαλέρο βασικά, που προέρχεται από οικογένεια Μινέρος, Αϊμάρα. Φεύγουν και μεταναστεύουν και πάνε στην Τσαπάρη να ψάξουν μια καλύτερη ζωή. Έτσι. Και μάλιστα σε μία από τις ζώνες, ένα από τα συνδικάτα, την Ένωση Συνδικάτων, Συνομοσπονδία μάλλον, το πρώτο όνομα που επέλεξαν ήταν Σάνγκρε Μινέρ, δηλαδή το αίμα των μεταλλορύχων, τιμώντας αυτή την παράδοση, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και μία κόντρα του ποιος ήταν πιο ριζοσπαστικός, η μεταλλορύχη ή ο κοκαλέρος. Για μένα είναι λυμμένο η μεταλλορύχη. Είχαν και τους διανοούμενους υπόθεσης, ο Βιέχο Φιλίππο, ο Φιλεμόν Εσκόβαρ ήταν ο κύριος διανοούμενος του Εύω, ας πούμε. Και κάπως έτσι έγινε πάλι ένα μείγμα εκρηκτικό και αυτοί πήραν άλλο δρόμο. Άρα αυτό που είπες πριν ότι το κράτος ήθελε να επέμβει, ας πούμε, στην παραγωγή, ξέρω, από φυτό της κόκας. Αυτό ποια περίοδο έγινε? Αυτό γίνεται γύρω στο από το 1985 και έπειτα. Okay. Υπάρχει μία πίεση που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μεταφράζεται σε μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας που δίνει στη Βολιβία. Οπότε τους λέει, αν δεν μειώσετε την παραγωγή του φύλου της κόκα, δεν θα πάρετε λεφτά. Δεν θα σας δίνουμε λεφτά. Έτσι. Η Βολιβία έχει μια παράδοση δικτατορικών κυβερνήσεων. Ίσως έχει το παγκόσμιο ρεκόρ δικτατοριών. Οπότε προσπαθεί, ας πούμε, να μειώσει την παραγωγή της κόκα, αλλά οι άνθρωποι δεν ζουν από τίποτα άλλο, ζουν από αυτό. Ήδη το κράτος τους έχει διαλύσει τη ζωή μία φορά, που τους κλείνει τα ορυχεία και τους πετάει στον δρόμο. Αυτοί πάνε στην Τζαπάρε να καλλιεργήσουν φύλλα κόκα. Το φύλλο της κόκα δεν είναι. Και στην Ελλάδα μου λένε, εσύ μάσα είσαι και φυλάκο, τίποτα δεν είναι το φύλλο της κόκα. Έχει ελάχιστη κοκαίνη, ας πούμε. Τίποτα δεν είναι, σαν πασατέμπος. Αλλά από αυτό παίρνεις το υλικό που σου χρειάζεται για να φτιάξεις κοκαίνη. Και τέλος πάντων αυτοί πάνε εκεί, ξαναχτίζουν τη ζωή τους, οργανώνονται, έχουν μια αυτονομία de facto στην πραγματικότητα, είναι η μη αυτόνομη στην πραγματικότητα. Και κάποια στιγμή το κράτος που έχει τη συμφωνία, την άτυπη συμφωνία ότι εμείς δεν ασχολούμαστε μαζί σας, εσείς δεν θα ασχολείστε μαζί μας και κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε, σπάει αυτή τη συμφωνία. Και τη σπάει γιατί τους αναγκάζουν οι Αμερικάνοι. Και στέλνουν στρατιωτικοποιημένη αστυνομία, τους Λεοπάρδος, και τη ΔΕΑ, που είναι η μονάδα έτσι καταπολέμησης των ναρκωτικών, που τη διαχειρίζουν οι Αμερικάνοι. Και στην πραγματικότητα, η Κοκαλέρος μου είπε κάποιος, έτσι, ένας φίλος ακαδημαϊκός, ο Κοκαλέρος μου λέει, δεν ήταν αντιυμπεριαλιστές. Ο υπεριαλισμός ήρθε και τους βρήκε. Και αυτοί κάπως έπρεπε να αντιδράσουν. Και γι' αυτό δεν είναι και τόσο ριζοσπαστική ιδεολογικά όσο είναι οι Σαπατίστας, ας πούμε, έτσι. Και βασικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πουλάνε το προϊόν τους. Και μάλιστα είχαν και το επιχείρημα προς τους Αμερικάνους ότι εμείς τι παράγουμε, ένα προϊόν. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Σε ελεύθερη αγορά το πουλάμε. Εσείς αυτό το προϊόν το παίρνετε και το κάνετε κοκαίνη. Αντί να ξεριζώσετε τα φυτά μας, να ξεριζώσετε τις μύτες σας. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Που σε όρους ελεύθερης αγοράς είναι μια χαρά επιχείρημα. Έτσι. Λογικό ακούγεται. Και από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία που οδηγεί στην κυβέρνηση που ακόμα και σήμερα έχει χώρα. Δεν έχει τον Εύω πλέον, έχει τον Άρσε, αλλά από εκεί ξεκινάει. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για την κορτινατόρα του Κοτσαμπάμπα. Ναι. Ιδιαίτερο έχει. Κοίτα, ήταν το αντίπαλο δέος. Στα χρόνια, έτσι 2000-2005, περνάει η Βολιβία μια πολύ έντονη περίοδο αντίστασης. Υπήρχαν διάφορες τάσεις, έτσι. Άρα υπάρχει μια αντίσταση στα μέτρα λιτότητας και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. Έτσι, τα ακολουθεί ήδη από πριν, αλλά αυτή την περίοδο έχουμε μια εξέγερση, έχουμε ένα κύκλο διαμαρτυρίας. Εδώ πρωταγωνιστούν διάφορες τάσεις, έτσι. Από τη μία έχουμε την ιδιωτικοποίηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που παράγει η χώρα, έτσι. Και έχουμε μια αντίσταση σε αυτό, σε ποιον ανήκει το πετρέλαιο. Ανήκει στις πολυεθνικές, ανήκει στο κράτος, σε ποιον ανήκει, ποιος θα το διαχειριστεί. Από την άλλη, έχουμε την ιδιωτικοποίηση άλλων δημοσίων εταιριών, όπως είναι της ίδρευσης, έτσι. Σε ποιον ανήκει το νερό, ποιος θα το διαχειρίζεται.
Από την άλλη έχουμε το κίνημα των κοκαλέρος, οι οποίοι θέλουν να πουλούν το προϊόν τους στην πραγματικότητα ελεύθερα χωρίς να παρεμβαίνει η κυβέρνηση και οι Αμερικάνοι. Από την άλλη έχουμε τους ηθαγενείς των Άνδεων, οι οποίοι επίσης εξεγείρονται γιατί ζητούν ας πούμε και ισότητα στην πραγματικότητα και υπάρχει μια τάση σε αυτούς που ζητά ξεχωριστό κράτος για τους ηθαγενείς των Άνδεων, έτσι. Υπάρχουν όλοι αυτοί και υπάρχει και η κορδιναδόρα του Συντονιστικού για την Υπεράσπιση του Νερού και του Ζωής της Κοτσαμπάμπα, η οποία είναι μια κίνηση που προκύπτει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας σίδηρευσης Κοτσαμπάμπα και λειτουργεί άμεσο δημοκρατικά με συνελεύσεις γειτονιών οι οποίες συναντιούνται στην κεντρική πλατεία της πόλης και λαμβάνουν τις αποφάσεις για το πώς θα κινητοποιηθούν. Αυτοί μπλοκάρουν την πόλη για περίπου ένα μήνα. Ελέγχουν την πόλη. Φεύγει ο στρατός, φεύγει η αστυνομία, φεύγουν οι πάντες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να αποσύρει την ιδιωτικοποίηση και τελικά εκεί που χάνει η κορδιναδόρα είναι το ότι δεν είχε το επόμενο στάδιο. Δηλαδή η δική τους πρόταση στην πραγματικότητα που έχει μεγαλύτερη στιγμή της την Κοτσαμπάμπα είναι η κοινωνική αυτοδιαχείριση. Έτσι. Ο Εύω έρχεται με την προοπτική του κόμματος. Θεσμός, παίρνουμε την εξουσία, κυβερνούμε τη χώρα. Οι Ιθαγενείς των Άνδεων έρχονται με πιο επαναστατικές διαθέσεις. Έτσι. Οπότε μέσα σε αυτό το μαλευράσι, ας πούμε, το εκρηκτικό μείγμα, υπάρχει η κορδιναδόρα. Εκεί που χάνει η κορδιναδόρα είναι ότι όταν η κυβέρνηση του λέει: ωραία, πάρτε την εταιρεία, διαχειριστείτε εσείς, δεν ήξερα πώς να το κάνουν. Γιατί δεν το είχαν σκεφτεί και δεν γνώριζαν τι να κάνουν. Και εκεί χάνει και η πρόταση αυτή σε σχέση με την πρόταση του Εύω Μοράλες. Γιατί η κορδιναδόρα ψάχνει να φτιάξει ένα νέο δρόμο που δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι, της αυτονομίας, της άμεσης δημοκρατίας, της αυτοδιαχείρισης, που δεν ξέρουμε και πώς θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξει περπατώντας. Ο Εύω Μοράλες έρχεται με μία πρόταση θεσμική, λέει αυτή είναι η θεσμή, έτσι να αλλάξουν οι κυβερνήσεις, έτσι να λαμβάνετε αποφάσεις, μην θα φτιάξουμε ακόμα, ψηφίστε μας και θα τα αλλάξουμε όλα εμείς. Και κερδίζει όπως είναι λογικό, γιατί όταν γίνονται οι εκλογές, επισκιάζουν τα πάντα. Όλοι επικεντρώνουν στις εκλογές. Και ο Μοράλες είχε πρόταση για τις εκλογές. Ο Σαμπάμα δεν είχε. Ο Μοράλης είχε σχέση με αυτά τα κινήματα, ενώ μου είπες ότι ήταν ηθαγενής ρε παιδί μου έτσι καλλιώς. Θέλω να πω με όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, της αυτοδιαχείρισης, της αυτονομίας, όχι έτσι. Ο Μοράλης ήταν ένας κοκαλέρο που γούσταρε την μπάλα, ήταν υπεύθυνος αθλητισμού στο συνδικάτο του και κάπως επειδή έχει έτσι ένα χάρισμα και μιλάει και ξέρει να μιλάει και είναι συμπαθής και τα λοιπά, ήταν τώρα, δεν είναι και τόσο συμπάθεια στην Βολιβία. Κάπως αναδεικνύεται σε ηγέτη αυτού του κινήματος, τον ψηφίζουν και όλες είναι ο πιο πολυψηφισμένος, περισσότερες ψήφους σε όλη τη χώρα, αναλογικά με την περιοχή του. Και η κυβέρνηση της Βολιβίας, μετά από πίεση των Αμερικάνων, τον αποπέμπει από το κοινοβούλιο, οπότε παίρνει έτσι και φήμη μεγάλη και σιγά σιγά γίνεται ο ηγέτης του κόμματος, έτσι. Αλλά ο Μοράλης δεν έχει καμία ιδεολογική, δεν είχε καμία τέτοια ιδεολογική διαμόρφωση. Μπάλα γούσταρε ο Μοράλης, να λέμε την αλήθεια. Και μάλιστα δεν ήταν και σίγουρος για τον εκλογικό δρόμο. Ο εκλογικός δρόμος προέρχεται από έτσι θεωρητικούς διανοούμενους που ενεπλάκησαν με το κίνημα και προσπάθησαν να δώσουν μία κατεύθυνση. Ο ένας είναι ο Φιλεμόν Εσκόμπαρ, ο κυριότερος. Ο Δαβίτσο Κεϊουάνκα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της χώρας σήμερα, ενεπλάκη επίσης και προσπάθησε να κατευθύνει το κίνημα προς τα εκεί. Και ο Μοράλες ήταν το πρόσωπο. Έτσι, ήταν ηθαγενής. Δεν υπήρξε άλλος ηθαγενής πρόεδρος στη χώρα αυτή ποτέ. Τον κυνηγούσαν οι Αμερικάνοι. Μάλιστα, το γράφω και στο βιβλίο, όταν ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών τα είχε βάλει με τον Εύω Μοράλες, πήρε τόση δημοτικότητα ο Εύω Μοράλες που έλεγε ο αρχηγός προεκλογικής μου καμπάνιας είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κανείς δεν με έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Ή όταν πήγαινε, ξέρω εγώ, να μιλήσει σε debate απρόσκλητος και δεν τον αφήναν να μπει, που μιλάγανε οι άλλοι υποψήφοι σε εκλογές, αυτός έλεγε δεν θέλω να μιλήσω με αυτούς, αυτοί είναι οι κλόουν, εγώ θέλω να μιλήσω με τον αρχηγό του τσίρκου, τον πρέσβη. Οπότε κάπως έτσι έφτασε εκεί που έφτασε.
Αλλά δεν ήταν ο ηγέτης διανοούμενος ο Μοράλες. Mm-hmm. Ποτέ δεν ήταν. Και ούτε τώρα είναι. Mm-hmm. Ωραία. Από τώρα κάτι αυθαίρετο θα ρωτήσω. Δηλαδή σε γενικές γραμμές, αυτό το κόμμα του οποίου ηγεί το παιδί μου ο Μοράλες, κατά κάποιο τρόπο καπάκος, ας πούμε, τις κοινότητες που υπήρχαν. Δεν θα έλεγα τις κοινότητες. Το κόμμα του οποίου ηγήθηκε ο Μοράλες, το Movimiento del Socialismo, στην πραγματικότητα είναι, είναι το πολιτικό όργανο, αυτοί έτσι το λένε. Mm. Και γενικά στη Λατινική Αμερική, έτσι, τέλη 90, αρχές 2000, δεν λένε κόμμα. Γιατί το κόμμα θεωρείται κάτι διεφθαρμένο που ανήκει στο άλλο status quo, στο παλιό status quo. Τα λένε κινήματα. Movimiento del Socialismo, κίνημα προς σοσιαλισμό. Έτσι. Ή τα λένε μέτωπα, φρέντε. Φρέντε άμπλιο στην Ουρουγουάη. Mm. Οπότε στην πραγματικότητα κάποια στιγμή αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα πολιτικό όργανο. Έτσι. Αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα πολιτικό όργανο, όχι μόνο οι Κοκαλέρος, αλλά όλο το αγροτικό κίνημα της χώρας στην πραγματικότητα και από άλλες περιοχές. Απλά επειδή οι Κοκαλέρος είναι πιο οργανωμένοι και επειδή στηρίζουν, έχουν μια πειθαρχία και ψηφίζουν τους υποψηφίους τους, εμφανίζονται ως κυρίαρχοι μέσα στο κόμμα. Και κάπως έτσι εμφανίζεται και ως αρχηγός ο Εύω Μοράλες. Αυτό που θα έλεγα ότι καπάκωσε ή μάλλον καβάλισε mm-hmm. είναι το αντινεοφιλελεύθερο κίνημα στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια στιγμή ηγεμονεύει σε αυτό γιατί είναι η μόνη πρόταση, που φαντάζει ρεαλιστική, να το πω έτσι. Ηγεμονεύει το Movimiento del Socialismo. Ο κόσμος το βλέπει ως διέξοδο, έτσι. Είναι ο Μοράλες που έχει μια πρόταση. Είναι θεσμική, αλλά έχει μια πρόταση. Και το ψηφίζει. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα κυβερνά για περίπου 14 χρόνια. Και πέφτει με πραξικόπημα στην πραγματικότητα. Βέβαια, μέχρι τότε έχει χάσει κατά πολύ τη δημοτικότητά του, κυρίως λόγω των πολιτικών που ακολούθησε ο ίδιος, και ο ίδιος το κόμμα του και ο Άλβαρο Γκαρσία Λινέρα, που είναι ο υπαρχηγός, ας πούμε, ο αντιπρόεδρος της χώρας και ο βασικός θεωρητικός. Ο οποίος είναι λευκός, γόνος, ας πούμε, Ισπανών της άρχουσας τάξης, που συντάσσεται με τους Ιθαγενείς. Αλλά κάπως έτσι, ναι, θα έλεγα ότι καβάλισε πάνω στο κίνημα mm-hmm. και βγήκε ηγεμονικό. Mm-hmm. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν θα πω αυτό που καταλαβαίνω, να σε ρωτήσω το άλλο. Οι Ζαπατίστας είχαν σκεφτεί ποτέ τη δημιουργία τέτοιου, ας πούμε, κινήματος, κόμματος, εντός εισαγωγικών? Ναι. Ναι. Ήταν μία από τις προτάσεις που υπήρξε και το 93 και αργότερα. Mm-hmm. Αλλά δεν προκρίθηκε. Δηλαδή στην ιδεολογική διαμάχη που έγινε στο εσωτερικό του κινήματος, στην μία περίπτωση ο Κοκαλέρος κέρδισε αυτή η πρόταση, mm-hmm. στην άλλη περίπτωση ο Ζαπατίστας δεν κέρδισε αυτή η πρόταση. Mm-hmm. Για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τους διανοούμενους του κινήματος, με την πολιτική θεώρηση του κάθε κινήματος, έτσι, με την προϊστορία, ανάλογων προσπαθειών στις δύο χώρες. Οπότε, στη μία περίπτωση προκρίθηκε, στην άλλη δεν προκρίθηκε. Mm-hmm. Ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι το κίνημα των Ζαπατίστας επηρέασε το τι έγινε με τους Κοκαλέρους? Δηλαδή, ξέραν προφανώς τι γίνεται με τους Ζαπατίστας, φαντάζομαι. Τους επηρέασε στο τι θα κάνουν, γιατί εκείνοι έχουν κάνει αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ναι, η αλήθεια είναι ότι από την έρευνα που έκανα εγώ προκύπτει ότι όχι μόνο τους επηρέασε, αλλά σχεδόν οδήγησε και σε ένα αντίστοιχο αντάρτικο, mm-hmm. που τελικά όμως δεν προκρίθηκε ως επιλογή, γιατί οι διανοούμενοι των Κοκαλέρος δεν το επέλεξαν τελικά. Αλλά ξέρω, ας πούμε, ότι διάβαζαν τα ανακοινοθέντα των Ζαπατίστα, ξέρω ότι ο Εύω Μοράλες απείλησε κάποια στιγμή ότι η Τσαπάρε θα γίνει νέα Τσιάπας. Mm-hmm. Ξέρω ότι είχαν ξεκινήσει μια διαδικασία εκπαίδευσης mm-hmm. στα όπλα, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν και με την προϊστορία της ίδιας χώρας, μην ξεχνάμε ότι είναι η χώρα στην οποία πέθανε ο Τσεγκεβάρα, mm-hmm. έτσι, προσπαθώντας να κάνει την Αντάρτικο. Εντελώς λάθος και σε λάθος περιοχή και τα λοιπά και χωρίς υποστήριξη, αλλά θεώρησαν ότι θα είχαν περισσότερες πιθανότητες κάνοντας το άλλο. Mm-hmm. Δημιουργώντας ένα κόμμα. Και γιατί προϋπήρξε και ένα άλλο κόμμα των μεταλλορύχων σε παρελθοντικό χρόνο που είχε βγάλει και τους βουλευτές και οι διανοούμενοι των Κοκαλέρων mm-hmm. προέρχονταν από αυτή την παράδοση και τους έπεισαν ότι. Σωστό. Και φοβήθηκαν ότι θα τους τσάκιζαν κιόλας
ο στρατός και οι Αμερικάνοι. Οπότε όλα αυτά συνυπολογίστηκαν και στον εσωτερικό διάλογο αποφασίστηκε ότι αν και μέχρι και τις πρώτες εκλογές που εκλέγει το Εύο Μοράλες βουλευτής το 97, ο ίδιος έλεγε ότι θα έχουμε κάτω από το πόντσο από τη μια μεριά το όπλο και από το άλλο χέρι το εκλογικό διαβατήριο. Δηλαδή δεν ήταν ακόμα σίγουρος και, και ο ίδιος. Πίστηκε όταν κέρδιζε και είχε δημοτικότητα και έγινε βουλευτής, εκεί πίστηκε. Θέλω να μου πεις, αν πιστεύεις, αναφέρθηκες πριν, σε μια στιγμή, αν έπαιξε ρόλο στο, θα πω εγώ τώρα στους ηθαγενείς, στο ζαπατιστικό κίνημα γενικά, η θεολογία της απελευθέρωσης να. Και γενικά η ηθαγενική, ας πούμε, ρε παιδί μου, πώς να το θέσω τώρα, ή όποια άλλη μορφή μεταφυσικής είχαν οι ηθαγενείς, έπαιξε ρόλο σε αυτό το πράγμα? Φυσικά και έπαιξε. Εντάξει, τώρα στο... Το δυτικό φαντασιακό η απατίστα είναι η ιδανική αντάρτες, ας πούμε, έτσι, που δεν μπορεί να είναι θρησκευόμενη. Σωστό. Έλα που είναι. Γιατί έχει να κάνει την παράδοση, ας πούμε, τη θρησκευτική σε αυτές τις περιοχές, όπου υπήρξε έτσι, η κατήχηση τρομερή. Και μάλιστα η Fuerza de Liberación Nacional και όσοι τα λένε, εκμεταλλεύονται πάρα πολλούς ανθρώπους που γίνονται διοικητές και υποδιοικητές στο σαπατισμό, οι οποίοι πριν έκαναν κατήχηση βασικά στις κοινότητες. Ήταν ιερείς, ας πούμε, κληρικοί. Και δεν είναι τυχαίο, αν δεις και τα ονόματα που επιλέγουν. Δηλαδή είναι ο Μωυσής, είναι ο Ζαχαρίας, είναι ο Μάρκος, είναι Ευαγγελιστές, είναι ονόματα, δεν είναι ο Τσέ, έτσι, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια. Οπότε υπήρξε έτσι και έντονη δράση της θεολογίας απελευθέρωσης, υπήρξε ένας αρχιεπίσκοπος, ο Σαμουέλ Ρουίς, ο οποίος ήταν πολύ φιλικά προσκύμενος προς το σαπατίστικο κίνημα. Αυτοί πίστευαν ότι εντάξει, θα υπάρξει η δικαιοσύνη στον ουρανό, αλλά πρέπει να υπάρξει και στη γη. Και υπήρχαν στην Λατινική Αμερική πολλά, ο Καμίλο Τόρες, ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Οπότε, επειδή η θεολογία της απελευθέρωσης είχε εντάξει στην κατήχησή της και το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, ειδικά για τους αγενείς. Ο Σαμουέλ Ρουίς, ας πούμε, έλεγε ότι όταν ήρθαν οι Σαπατίστας, βρήκαν ένα άλογο που το είχαμε σελώσει εμείς ήδη και απλά ανέβηκαν απάνω. Αυτός το λέει, αυτό είναι ιερέας, ήταν ιερέας. Αρχιεπίσκοπος. Αρχιεπίσκοπος, οκ. Okay. Βέβαια μετά τα σπάσανε γιατί ο Μάρκος, ας πούμε, άρχισε να κάνει αντιθρησκευτικούς λόγους, έφερε το ζήτημα της αντισύλληψης, τέτοια πράγματα, πιο ριζοσπαστικά που προέρχονται από την παράδοση με οποία προέρχεται αυτός. Οπότε κάπου εκεί χώρισαν λίγο οι δρόμοι τους, αλλά αρχικά συνυπήρξαν κιόλας. Και ακόμα συνυπάρχουν στην πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Γης, το Σιδέσι, στην Σιδέσι Ουνιτιέρα, στο Σαν Κριστόμπαλ, στο οποίο σήμερα βρίσκεται ένα σαπατίστικο καρακόλ και το οποίο στην πραγματικότητα βοηθάει παιδιά από τις κοινότητες μαθαίνοντάς τους κάποιες τέχνες, ηλεκτρολογία, μηχανολογία, τέτοια πράγματα, το οποίο έχει διασύνδεση τρομερή με τις σαπατίστικες κοινότητες, ακόμα και σήμερα, και το οποίο βασικά το έχει χρηματοδοτήσει η Αρχιεπισκοπή. Οπότε είναι λίγο μπλεγμένο εκεί το ζήτημα. Υπάρχουν κοινότητες εκκλησίες και στα καρακόλ. Στο καρακόλ του Βεντίκ, την τελευταία φορά που πήγα εγώ, χτιζόταν μια εκκλησία. Και χτιζόταν μια εκκλησία γιατί οι Σαπατίστας δεν τα έβαλαν ποτέ στην πραγματικότητα με το θρησκευτικό αίσθημα. Δεν τους ενδιέφερε. Οπότε δεν είχαν αυτό το δογματισμό, ας πούμε, του Λενινιστή, που αποδείχθηκε λάθος από την Ιουγκοσλαβία. Έτσι. Οπότε ναι, δεν τα έβαλαν ποτέ με την. Δεν το θεωρώ το πιο σημαντικό στοιχείο. Αναφέρθηκες πριν, αλλά θέλω να σε ξαναρωτήσω έτσι να μου πεις λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα των γυναικών και στα δύο κινήματα. Τι, ας πούμε, συμμετείχαν, δεν συμμετείχαν, πώς έβλεπαν οι άλλοι και σήμερα και στο ζαπατιστικό κίνημα εννοείται και στη Βολιβία. Πώς είναι, ας πούμε, ο ρόλος, ξέρω, των ομοφυλόφιλων, των τρανς? Λοιπόν, οι γυναίκες. Και στα δύο κινήματα, αρχικά στα πρώτα του στάδια, έχουν κυρίως δευτερεύοντα ρόλο. Είναι ίδιες λένε, φτιάχναμε τον καφέ. Και μία κοκαλέρα μου το είχε πει. Μετά
αρχίζει να αναβαθμίζει το ρόλο τους και γίνονται μέχρι και κομμαντάντας, ας πούμε, έτσι, κυρίως στο σαπατισμό. Στους Κοκαλέρος υπήρχαν και οι συνομοσπονδίες των γυναικών των Κοκαλέρας, αλλά η αίσθησή μου εμένα είναι ότι είχαν περισσότερο το ρόλο της, πώς να το πω, της εμπροστοφυλακής. Δηλαδή μπαίνανε μπροστά στις πορείες για να μην δίνουν τους άλλους. Δεν είχαν τόσο αυτόνομο και τόσο ίσο ρόλο όσο οι γυναίκες σαπατίστες. Δηλαδή εκεί υπάρχει μια ανισορροπία. Οι σαπατίστες είναι πιο, το έχουν δουλέψει περισσότερο το έμφυλο. Έτσι. Επίσης είναι πιο φιλικοί στο ζήτημα των LGBTQ. Οι σαπατίστες. Αλλά είναι μια δουλειά που έχει κάνει το κίνημα. Ο Καλέρος όχι ιδιαίτερα. Δεν έχουν ασχοληθεί και μάλλον δεν είναι καθόλου ανοιχτή. Αλλά αυτά τώρα σε πολύ γενικές γραμμές. Αν το ψάξεις λίγο βαθύτερα, έχουμε και έμφυλες ανισότητες και στα δύο κινήματα. Έχουμε και κάποιες γυναίκες σε κάποιες κοινότητες που μπορεί να είναι και σαπατίστικες που έχουν, ας πούμε, ζητήματα. Δεν είναι ακριβώς ίσες με τους άντρες τους, ούτε με τις πεθερές τους. Ναι, μα έχω φίλες που ισχύει. Οπότε δεν είναι κάτι που λύνει το οριζόντια και αμέσως. Και είναι κάτι που παίρνει χρόνο, είναι μια διαδικασία. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να ζητάς και από ηθαγενείς ανθρώπους που ήταν και αγράμματοι και είναι στο βουνό και ζούσαν χωρίς πρόσβαση στα βασικά να έχουν λύσει και κάτι που δεν έχει λύσει εσύ. Σωστά. Και να τους κατηγορείς κιόλα, ας πούμε. Ναι, σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό γενικά γίνει μεγάλη κουβέντα. Ας πούμε στο ζαπατίστικο κίνημα ή στη Βολιβία. Όταν λένε, επειδή βάζουν πάντα μπροστά το επίθετο εθνική, εθνικός κτλ. Ναι. Τι είναι για αυτούς το έθνος. Ωραία. Αν ρωτήσεις στην Ευρώπη, ας πούμε, αν ρωτήσεις εδώ, ξέρουμε τι θα πούμε, τι θα ακούσουμε, που συμφωνούμε πάνω κάτω όλοι. Για αυτούς όμως τι είναι, τι περιεχόμενο έχει αυτή η λέξη. Ωραία. Κοίτα, αυτό είναι πάλι μια παρεξήγηση που οφείλεται σε ένα δυτικοκεντρικό τρόπο σκέψης. Έτσι, δηλαδή, έρχονται οι Ιταλοί, έρχονται οι Γάλλοι, έρχονται οι Έλληνες, και ακούνε έθνος και βγάζουν φλίκτενες. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό που λέμε πολιτισμικός σχετικισμός. Αλλιώς το βλέπουν αυτοί, αλλιώς το βλέπουμε από εδώ. Δεν θα μεταφράσουμε με δικούς μας όρους το πώς είναι τα πράγματα εκεί. Έτσι. Στη Λατινική Αμερική το έθνος, να σου το πω έτσι, και η πατρίδα είναι έννοιες που ανήκουν στην αριστερά. Έτσι. Δεν ανήκουν στη δεξιά, στον ιδεολογικό χώρο της δεξιάς, στην ρητορική της δεξιάς. Σε αντίθεση με εδώ. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί στη Λατινική Αμερική η δεξιοί είναι οι βεντεπάτριας, αυτοί που πουλάνε την πατρίδα. Okay. Έτσι. Γι' αυτό και σε πολλά αντάρτικα κίνημα της Λατινικής Αμερικής θα δεις εθνικό στρατός ή πατριωτικό μέτωπο. Έτσι. Υπάρχει η έννοια και της πατρίδας και του έθνους, τώρα εκεί υπάρχει έννοια της εθνότητας. Έτσι, γιατί, για παράδειγμα, εκεί βλέπεις και ότι τα σύνορα, ας πούμε, είναι κοινωνικές κατασκευές. Η Τσιάπας και η Γουατεμάλα βρίσκονται στο ίδιο μέρος. Έχουν ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Έχουν πληθυσμούς που είναι Μάγιας, που μιλάνε διαφορετικές διαλέκτους της γλώσσας των Μάγιας. Αλλά είναι οι ίδιοι άνθρωποι, τους βλέπεις, έχουν τα ίδια φαντά, με μικρές διαφορές, αν είναι περιοχή, έτσι. Κι όμως, η μεν είναι Μεξικάνοι, η δε είναι Γουατεμαλτέκοι. Τώρα, οι Μάγιας του Μεξικού έχουν πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία με τους Μάγιας της Γουατεμάλα. Και πολύ λιγότερα με τους Ραραμούρι, ξέρω, που είναι πιο ψηλά στο Μεξικό. Ή με τους Μεστίσους τους Μεξικάνους. Οπότε πρέπει να το δούμε πάνω σε αυτή τη βάση, αλλά γενικά ο όρος έθνος και ο όρος πατρίδα στη Λατινική Αμερική ανήκει στην αριστερά και επίσης ο στρατός. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει, ξέρεις, τις στρατιωτικές δικτατορίες που είναι μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Στη Λατινική Αμερική δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή ο Ούγκο Τσάβες
στρατιωτικός είναι. Mm-hmm. Έτσι. Και υπάρχουν και τάσεις μεγάλες στο στρατό, στους στρατούς της Λατινικής Αμερικής ή αν θες στη Γουατεμάλα, ο Άρμεντς στρατιωτικός ήταν. Και υπάρχουν τάσεις που είναι αριστερές στο στρατό και είναι αντιμπεριαλιστικές. Mm-hmm. Φυσικά έχουμε τη βάση της πατρίδας, έτσι, και την έννοια της πατρίδας, αλλά έχουμε και τη μεγάλη πατρίδα, που είναι η Λατινική Αμερική, η μεγάλη πατρίδα. Και όλο αυτό έχει από πίσω του τον αντιμπεριαλισμό στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί οι δεξιοί είναι αυτοί που πουλάνε την πατρίδα στους Αμερικάνους. Mm-hmm. Στους Βόρειο Αμερικάνους, μην πεις Αμερικάνους στην Λατινική Αμερική. Θα συγκυνηγάνε, ναι, στους Σταδουνιδένσες ή Νορτοαμερικάνους. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να μου πεις, αν ξέρεις, ή τότε που έκανες την έρευνα, να γνωρίζεις τώρα, πούμε, ποια είναι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, κάποια από τα προβλήματα που έχουν, ξέρω εγώ, οι κοινότητες των Ζαπατίστας. Καταρχάς, πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ποια είναι η σχέση με το κράτος. Τι θα κάνει το κράτος. Θα μας καταστήλει, θα μας ανεχτεί, θα προσπαθήσει με υπόγειους τρόπους να μας υπονομεύσει και τι θα κάνουμε εμείς απέναντι σε αυτό. Έναν αυτό. Δύο. Πόροι. Mm-hmm. Πού θα βρούμε πόρους. Γιατί ναι, μεν εμείς έχουμε φτιάξει ένα δικό μας αυτόνομους θεσμούς κτλ. Που βασίζονται, ας πούμε, και στην αμοιβαιότητα και στον εθελοντισμό και στην μεσή δημοκρατία και συμμετοχή. Αλλά θα χρειαστούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, υπολογιστές. Έτσι. Και για να τους πάρουμε, δεν τους φτιάχνουμε εμείς. Θα βρούμε λεφτά. Και πώς θα βρούμε λεφτά, και από πού θα βρούμε λεφτά, και από πού θα τους προμηθευτούμε. Επίσης, θα χρειαστούμε στα νοσοκομεία μας τεχνολογικό εξοπλισμό. Δεν τον φτιάχνουμε εμείς. Πετρέλαιο για τα αυτοκίνητα για να μετακινηθούν. Δεν τα αγοράσουμε αυτοκίνητα. Δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Είναι οι πόροι. Το τρίτο είναι το πώς θα επεκταθεί αυτό το πράγμα και δεν θα συρρυκνωθεί. Έτσι. Τώρα, ας πούμε, είδα μια σημαντική επέκταση και γεωγραφική και φαντάζομαι και κοινωνική, με νέες κοινότητες, νέα καρακόλες, περισσότερο κόσμο που έρχεται κοντά σε αυτό το πράγμα. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και το ταξίδι στην Ευρώπη. Αλλά, ναι, οπότε έχεις όλα αυτά. Έχεις την καταστολή, έχεις το πώς θα επεκταθείς, έχεις το ζήτημα των πόρων, έχεις το ζήτημα της καλύτερη συγκρότηση των θεσμών που έχει φτιάξει. Σου είπα, ας πούμε, στα έμφυλα ζητήματα δεν υπάρχει πλήρης ισότητα ούτε στις απατήσεις κοινότητες, έτσι. Και έχεις άλλο ένα πρόβλημα. Καλός ή κακός, η δύναμη του σαπατισμού είναι η δημόσια παρουσία του. Mm-hmm. Αν το Μεξικάνικο κράτος δεν έχει μπει μέσα να τους διαλύσει, είναι γιατί ξέρει ότι την άλλη μέρα θα έχει 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σόκαλο και δεν ξέρω πόσο άλλο έξω από τις πρεσβείες του Μεξικού σε όλο τον κόσμο. Αν δεν υπήρχε αυτό, τον Εσέτα Ελένη μπορεί να τον διαλύσει. Ας είμαστε ρεαλιστές τώρα και ας μην φαντασιωνόμαστε πράγματα. Έτσι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στην Ήπειρο μετά τις ΗΠΑ. Μεξικού. Ναι. Και μιλάμε από την άλλη μεριά για κάποιες χιλιάδες κόσμο κακά εξοπλισμένο. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπαίνει επειδή υπάρχει στρατός. Ας φαντασιώνονται διάφοροι έτσι στην Ευρώπη ό,τι θέλουν. Αλλά στην πραγματικότητα είναι οι άνθρωποι που αγαπάνε τον σαπατισμό που τον προστατεύουν. Αλλά για να υπάρχει αυτό θα πρέπει εσύ να διατηρήσεις το προσκήνιο. Για να μην ξεχαστείς. Επίσης για να μην ξεχαστείς και στο ίδιο Μεξικό και για να μπορείς να έχεις επιρροή. Οπότε θα πρέπει συνέχεια να επανεφευρίσκεις τον εαυτό σου και να κάνεις πράγματα. Δύσκολο. Και το ταξίδι στην Ευρώπη είναι από αυτά. Η σχολή του σαπατίστα είναι ένα από αυτά. Οπότε είναι σε αυτή τη διαδικασία της επέκτασης και επιβίωσης. Φαντάζομαι ότι οι δουλειές, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι Ζαπατίστας βρίσκουν εκτός. Δηλαδή, στο κράτος του Μεξικού, ας πούμε, δηλαδή, δουλεύουν κάποιοι από αυτούς, έτσι δεν είναι? Κοίτα, οι περισσότεροι δουλεύουν στις κοινότητές τους. Mm-hmm. Έχουν τα χωράφια τους, έχουν τα προϊόντα τους, πουλάνε και μέσω των συνεταιρισμών των Ζαπατίστικων, πουλάνε και εκτός συνεταιρισμών των Ζαπατίστικων, αλλά πάντα υπάρχουν και έκτακτα έξω, ξέρω εγώ, μια εγχείρηση, κάτι. Mm-hmm. Οπότε και κάποιοι από αυτούς επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν και έξω να βγάλουν παραπάνω χρήματα. Πολλές φορές αυτό γίνεται με την άδεια του κινήματος.
έτσι, με την άδεια των κοινοτήτων. Οπότε εγώ ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που συνήθως πάνε και δουλεύουν στο Cancun στα κατασκευή των ξενοδοχείων και βγάζουν κάποια χρήματα εποχιακά όταν χρειάζονται παραπάνω χρήματα και μετά επιστρέφουν στις κοινότητες. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετανάστες, παράνομοι, για να δουλέψουν. Συνήθως επιστρέφουν. Οπότε είναι μεν ένας κόσμος, αλλά υπάρχει και ένας άλλος μεγαλύτερος κόσμος απ' έξω και είναι με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο εκεί. Οπότε κάπως πρέπει να επιβιώνουν και στους δύο. Θες να μου πεις λίγο ποια ήταν τα συναισθήματά σου την περίοδο που έζησες σε αυτά τα δύο μέρη, ας πούμε. Εντάξει, κοίτα, το Μέχικο για μένα είναι ένα μαγικό μέρος. Έτσι, στο Μέχικο μπορείς να βρεις τα πάντα. Και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς συνέβησαν, μπορείς να βρεις τα πάντα. Και εντάξει, εγώ εκεί, εγώ έκανα φίλους, εγώ έμαθα μια γλώσσα. Γνώρισα πολιτισμούς, όχι μόνο των Ιθαγενών, των Μάγιας εκεί, αλλά και τον ευρύτερο ισπανικό πολιτισμό, γιατί μέσα από τη γλώσσα γνωρίζει τη λογοτεχνία, γνωρίζει τη μουσική. Μπήκα στις κοινότητες, το κίνημα το ξέρω από μέσα, έτσι μπήκα μέσα εκεί που ήθελα να μπω και έχουμε και μια φιλική σχέση από τότε. Οπότε του έχω μια ιδιαίτερη αγάπη. Στη Βολιβία πέρασα λιγότερο καιρό, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν η λιγότερο απαιτητική έρευνα. Ήταν πιο εύκολο να την κάνω από ότι ήταν στο Μεξικό. Στο Μεξικό είναι αντάρτικο, είναι παράνομο, είναι όχι ακριβώς παράνομο, αλλά κρύβεται, ας πούμε. Οπότε έπρεπε να κερδίσεις εμπιστοσύνη, έπρεπε να σε ξέρουν, έπρεπε να σε παρών, έπρεπε να αποδείξεις ότι αξίζεις την εμπιστοσύνη. Στη Βολιβία ήταν κυβέρνηση, είχαν συνηθίσει να μιλάνε κιόλας. Οπότε πήγαινες πιο άνετα. Οπότε έχω λιγότερες συνδέσεις, περισσότερο έχω με το Εκουαδόρ, ας πούμε, που έχω περάσει περισσότερα μετέπειτα. Αλλά παρόλα αυτά έκανα και εκεί φίλους, ιδιαίτερα τον Όσκαρ Ολιβέρα που ήταν ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, της συντονιστικού ή την περάσπιση του νερού και της ζωής, αλλά και ανθρώπους στη Τζαπάρε. Περισσότερο όμως, μάλιστα, δέθηκα με το Μέχικο, λιγότερο με τη Βολιβία. Μάλλον τελευταία ερώτηση αυτή, που σαν προκύψει κάτι άλλο την απάντησή σου. Θέλω να πεις, μπορεί τώρα να το απάντησες αυτό ή ακροθυγός κάποια στιγμή. Γιατί επέλεξες αυτές τις δύο χώρες και τα κινήματα αυτά, δεν επέλεξες κάποιες άλλες χώρες της ευρύτερης Λατινικής Αμερικής και κάποια άλλα κινήματα. Δηλαδή, τι το ιδιαίτερο έχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις. Εκτός από το ότι, από ό,τι έχω καταλάβει, ακολούθησαν αντιθετικούς δρόμους, ας πούμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο που τις επέλεξες. Θα σου πω, έχω δύο απαντήσεις. Μία είναι ακαδημαϊκή, μεθοδολογική και άλλη είναι η πραγματική, πια δεν θα σου πω. Ωραία. Στην ακαδημαϊκή θα σου έλεγα ότι στη βάση της συγκριτικής μεθόδου παίρνω δύο περιπτώσεις που ξεκινούν από παρόμοιες αφετηρίες και καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα, οπότε εγώ ψάχνω να βρω τι αλλάζει στο ενδιάμεσο. Αλλά δεν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος για τον οποίο εγώ ασχολήθηκα με το σαπατισμό κυρίως. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι είναι ένα κίνημα που εγώ παρακολουθούσα από πολύ μικρός, από 13-14 χρονών, έτσι. Από μακριά και χωρίς να μιλάω τη γλώσσα, διαβάζοντας τα ανακοινοθέντα και παρακολουθώντας εξελίξεις και στην πραγματικότητα έψαχνα να βρω έναν τρόπο να πάω στη Τζιάπας. Επειδή δεν είχα λεφτά, θεώρησα ότι θα κυνηγήσω μια υποτροφία και για να πάρω την υποτροφία θα πω ότι θα κάνω και μια έρευνα. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Αρχικά είχα και την Νικαράγουα στο σχήμα. Δεν μου έβγαινε χρονικά και το άφησα. Θα μ' άρεσε. Την επισκέφθηκα, τη γνωρίζω, την αγαπάω, αλλά θα ήθελα να επιστρέψω κάποια στιγμή, αλλά δεν ήταν σε αυτό το σχέδιο. Οπότε πάντα, ας πούμε, στις σπουδές μου κάπως έβαζα τους απατήστα σε εργασίες, σε ομιλίες, σε οτιδήποτε. Και κάποια στιγμή, όταν έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Μάντσεστερ, βρέθηκε μία ανθρωπολόγος, η Μάγκη Μπόλτον, η οποία τότε παρακολουθούσε τις εκλογές στη Βολιβία, που φαινόταν ότι θα κέρδιζε ο Εύο Μοράλες για πρώτη φορά. Αυτή είναι ανθρωπολόγος της Βολιβίας. Κυρίως ασχολείται με τα γιάμα και τα αλπάκα και τους βοσκούς. Αλλά μου λέει, να σου πω, εγώ από το Μεξικό δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Αλλά γιατί δεν κάνεις, γιατί εγώ έψαχνα κάποιον να αναλάβει μια διπλωματική εργασία. Και μου λέει, για το Μεξικό δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά γιατί δεν κάνεις μια σύγκριση
με αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Βολιβία. Οπότε από τότε εγώ αρχίζω να παρακολουθώ και τη Βολιβία. Mm-hmm. Και όταν τελικά έκανα την αίτηση για την υποτροφία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, είχα το συγκριτικό μου πλάνο. Mm-hmm. Και έβαλα αυτές τις δύο περιπτώσεις που τις ήξερα γιατί τις παρακολουθούσα. Τη μία την παρακολουθούσα 20 χρόνια, την άλλη την παρακολουθούσα 6 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά την παρακολουθούσα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Mm-hmm. Μετά όταν μπήκα στο πεδίο και στις δύο περιοχές και άρχισα να καταλαβαίνω, να αντιλαμβάνομαι, να γνωρίζω κόσμο, να μιλάω, να υπολογίζω καταστάσεις κτλ. Μπήκα πιο πολύ και στο ζήτημα της έρευνας και μετά αποφάσισα ότι θα μ' άρεσε να συνεχίσω και ακαδημαϊκή καριέρα. Οπότε βασικά εγώ να πάω στη Τζιάπας ήθελα και δεν είχα λεφτά και βρήκαμε την υποτροφία, αλλά μετά αποφάσισα ότι okay, θα το συνεχίσω. Και γιατί μου δίνει χρόνο, δεν μου δίνει χρήματα, μου δίνει χρόνο. Και γιατί μου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσω να ασχολούμαι με τη Λατινική Αμερική, με την οποία ασχολούμαι έτσι κι αλλιώς. Και τελικά με έφερε και σε άλλες περιοχές αυτής. Τελευταία στην Αμαζονία του Εκουαδόρ, όπου είχαμε άλλες περιπέτειες για τις οποίες θα πούμε άλλη φορά. Ωραία. Λοιπόν, τελικά έχω άλλες δύο ερωτήσεις. Για πες. Η μία είναι μια φράση που ανέφερε στην του Μάρκο που λέει ότι είπε κάποια στιγμή: ξέρω εγώ, παιδιά, συγγνώμη, ακόμα μαθαίνουμε. Mm-hmm. Και έχει δύο ερωτήματα αυτό. Αυτό πιστεύει ότι προέτρεψε του Ζαπατίστα, όπω γράφει και στο βιβλίο, να έχουν μια προεικόνα αυτού που θέλουν να φτιάξουν, ότι θέλουν να μαθαίνουν και ακόμα μαθαίνουν. Και σήμερα πιστεύει ότι μαθαίνουν ακόμα, δηλαδή έχουν πάλι προεικονίσει του πώ θέλουν να είναι τα πράγματα. Ναι. Ναι, σίγουρα. Αυτό που κάνουν πολύ σωστά το θέτεις είναι στην πραγματικότητα προεικόνηση, δηλαδή η κατασκευή του κόσμου που θέλουμε να έχουμε στο μέλλον, αλλά στο εδώ και στο τώρα, χωρίς ξέρεις, το όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Οπότε είναι μια διαδικασία που μαθαίνεται κάνοντας, πάει άλλος τρόπος, έτσι. Κάνοντας και λάθη και διορθώνοντας τα λάθη ή επαναλαμβάνοντας τα λάθη και προσπαθώντας να διορθώσεις την πορεία. Έτσι. Δεν είναι μια συνταγή που κάνεις το 1, το 2, το 3. Ξέρω εγώ, επανάσταση, δικτατορία του προλεταριάτου, αταξική κοινωνία χωρίς κράτος. Έτσι. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο. Και αυτό είναι και το γοητευτικό στοιχείο και αυτό είναι που ενέπνευσε και, αν θέλεις, την παγκόσμια αριστερά, την ευρύτερη παγκόσμια αριστερά, μετά την εμφάνιση της απατήσας. Γιατί έρχονται σε ένα χρονικό σημείο που έχει καταρρεύσει στην πραγματικότητα ο υπαρκτός σοσιαλισμός και αυτός ο δρόμος. Έτσι, έχει καταρρεύσει και όχι μόνο έχει καταρρεύσει από μόνος του, αλλά και ιδεολογικά έχει καταρρεύσει, έχει σταματήσει να εμπνέει. Γιατί αυτό που δημιούργησε δεν είναι αυτό με το οποίο συμφωνεί μεγάλο κομμάτι, είναι εξίσου καταπιστικό στην πραγματικότητα. Οπότε έρχονται οι Ζαπατίστας με ένα, εκεί που όλοι είναι σε αναζήτηση παραδείγματος και εκεί που, ξέρω εγώ, μιλάμε για το τέλος ιστορίας, έτσι, ότι αυτό είναι, τελείωσε, φιλελεύθερη δημοκρατία, καπιταλισμός, και έρχονται με ένα άλλο παράδειγμα, μια πρόταση, σε ένα πολύ μικρό μέρος, από ασήμαντους μέχρι τότε ανθρώπους, έτσι. Και είπαμε ότι όπα, εδώ μπορεί κάτι να υπάρχει. Και αυτό εμπνέει και σήμερα, έτσι. Αλλά αυτό προϋποθέτει διαδικασία. Mm-hmm. Δεν είναι ένα μοντέλο, το εφαρμόζουμε τελείως, αυτό είναι. Mm-hmm. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση είναι η εξής. Τώρα, αν θεωρείς ότι την έχεις απαντήσει, δεν την απαντάς. Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια, τι μπορεί να μας διδάξει εντός εισαγωγικών η μία περίπτωση των Ζαπατίστας που να κάνουμε να αποφύγουμε. Ας το θέσω έτσι σχηματικά εντελώς τώρα και αυθαίρετα. Και τι μπορεί να μας διδάξει άλλη στη Βολιβία. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να αποφύγουμε. Νομίζω ότι είναι διδακτικές περιπτώσεις, ας πούμε, αυτές οι δύο. Σίγουρα είναι. Αλλιώς δεν θα μιλάγαμε για αυτές τώρα. Στους Ζαπατίστας, τώρα θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Θα σου πω ένα. Εμένα αυτό που με διδάσκει είναι ότι αφού μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς πόρους, οι άνθρωποι που ήταν οι πιο καταπιεσμένοι, οι πιο φτωχοί, οι πιο αγράμματοι, σε μια γωνιά της χώρας, χωρίς πρόσβαση πουθενά και σε τίποτα, αφού μπόρεσαν αυτοί να χτίσουν άλλους θεσμούς μέσα σε ένα αδιφάγο, ας πούμε, καταπιεστικό σύστημα,
τότε μπορούμε όλοι. Το ένα είναι αυτό. Και ότι είναι μια διαδικασία, έτσι. Από τους Βολιβιάνους, εγώ αυτό που κρατάω είναι μάλλον η επαλήθευση του ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα άλλο κόσμο βαζόμενος στο ίδιο μοντέλο. Και επίσης, να πούμε ότι στη Βολιβία έχει μειωθεί τρομερά η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός έχει εξαφανιστεί. Έχει κάνει κοινωνική πολιτική ο Εύο Μοράλες, δεν πάω να πεις ότι δεν έχει κάνει. Αλλά το μοντέλο είναι το ίδιο, είναι εξορρυκτικό. Βασίζεται στην εξόρυξη πρώτων των υλών. Δεν τις πουλάς στους Αμερικάνους, δεν τους κάνουν οι Αμερικάνοι, τους κάνουν οι Κινέζοι. Δεν παίρνεις δάνεια από τους Αμερικάνους, παίρνεις από τους Κινέζους. Χρησιμοποιείς αυτά τα έξτρα χρήματα γιατί θα κάνεις με καλύτερους όρους για να κάνεις κοινωνική πολιτική, αλλά τη φύση τη διαλύεις πάλι, έτσι. Και γίνεσαι και εξίσου καταπιεστικός αργότερα. Οπότε, αυτό είναι ένα μάθημα επίσης. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μαθήματα σε προσωπικό επίπεδο που τα κρατάω για την πάρτι μου. Οκ. Λεωνίδα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.